Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4. Τι έκπληξη να τη χρήσαμε. Ναι, ήρθε βόλτα. Έβαλε για καφέ. Το GPS έβαλε. Για καφέ, για καφέ. Για καφέ. Ναι. Στο πάρκινγκ μου λέει τι κάνεις εδώ. Στο τελευταίο τρίμηνο έχει έρθει μια μισή φορά. Την Τρίτη εδώ ήμουν, ρε φίλε, ορίστε. Μια φορά που μιλήσαμε με τον Χρήσανθο στο τηλέφωνο, ακούγονταν κάτι κόκορες. Παγώνει, το παγώνει. Το παγώνει και. Μια κατσίκα. Ναι, αλλά τέσσερα παιδιά ο Χρήσανθος ξαφνικά ακούγεται ο Βαγγελάκης. Έγινε ο χαμός. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινάμε. Το φαρμακείο μαζί στο κουβαλάς. Το Πανατόλ. Η αλήθεια είναι για να κάνεις εκπομπή τον Μπατμανίδη χρειάζεσαι ένα Πανατόλ. Εσύ πώς δεν είσαι. Εγώ είπα παλέψει. Ζάναξ με τα κορφλέκ. Α, έχεις. Α, εντάξει. Μαζί με τα κορφλέκ, πέντε και τρία μέσα. Ναι. Ανάλογα τη μέρα. Α, εντάξει. Το κανονίζεις δηλαδή. Είναι και με γεύση το έχεις. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει. Πώς έχουμε δίνουμε στα παιδιά τις βιταμίνες αυτές, τα ζελεδάκια. Σε δύσκολες μέρες πετάω τρία. Σήμερα πέταξα ένα. Γιατί λέω τηλέφωνο θα είναι, εντάξει. Σήμερα τη μέρα είναι τώρα. Παρασκευή, τελειώσαμε. Παρασκευή, εντάξει. Δεν χρειάζεται, δεν έχουμε. Optical Express την Τρίτη ξανά η εκπομπή μας. Λοιπόν, τι έχει επικαιρότητα, έχει αρκετά πράγματα. Καταρχήν έχει το πιο σημαντικό θέμα της ημέρας είναι σίγουρα η τηλεδιάσκεψη που. Καλώς εγώ των πραγμάτων δεν έχω χακάρει ακόμα ούτε τον υπολογιστή του Καρυπίδη ούτε του Γεραπετρίτη. Ξεκίνησε. Στις 12 ήταν να ξεκινήσουν. Κάτσε να ενημερωθώ. Ποιο πήγε, ποιο δεν πήγε. Από ό,τι ξέρω, όχι δεν είναι να πάει, είναι τηλεδιάσκεψη. Αλλά από ό,τι ξέρω, δεν θα μετήχε τελικά ο Περιφερειάρχης στην τηλεδιάσκεψη. Προφανώς θα ενημερωθεί. Είτε από την πλευρά του. Λογικά από την πλευρά του Άρη θα ενημερωθεί. Οπότε η τηλεδιάσκεψη θα είναι ανάμεσα στον Υπουργό, τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Θόδωρο Καρυπίδη και εικάζω κάποιο νομικό θα έχει μαζί του, και τον Λευτέρη Αρβανίτη, τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Άρη. Σε λίγο θα έχουμε και τον Κώστα μαζί μας. Αυτό δεν ξέρω το κάνω, να ξέρεις. Ναι. Το πώς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα, είναι ένα σημαντικό θέμα. Να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση της κυβέρνησης. Σε πρώτη φάση το θετικό είναι ότι μέσα σε 3-4 μέρες δέχτηκε να υπάρξει αυτή η συνάντηση και να ακούσει το δίκαιο από ό,τι φαίνεται αίτημα του Άρη, που στα μάτια όλων δείχνει δικαιότερο από τη στιγμή που χθες κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και μπορείτε να την διαβάσετε έτσι ακριβώς όπως είναι και στο Λαμπαοτάρης με τις φραγίδες πάνω της FIFA και οτιδήποτε άλλο, η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA για την Πάρμα. Και ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί σε όλους το γεγονός ότι η απόφαση αυτή της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, κάτσε να πάω, της FIFA, να πάρω και τον κύριο Κουσί εδώ, ήρθε, πού το, να, ωραία, εντάξει, μια χαρά, πολύ ωραία. Γεια σου Κώστα. Τα κανόνισες, εντάξει. Ωραία, ο Στέργιος, τα κάνει όλα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη μας προκάλεσε το γεγονός ότι η πειθαρχική απόφαση της FIFA που λέει ότι η Πάρμα, Κάλτσιο και τα λοιπά. Η Πάρμα, Κάλτσιο και τα λοιπά είναι η διάδοχη κατάσταση της προηγούμενης Πάρμα, γιατί είναι τα ίδια χρώματα, τα ίδια τέτοια, τα ίδια ονόματα. Είναι παρόλα αυτά. Δεν χρειάζεται να πληρώσει τίποτα από τα προηγούμενα, γιατί σύμφωνα με τους ιταλικούς νόμους μπήκε σε καθάριση. Τι σκάνδαλο είναι αυτό. Και είναι ο ίδιος ο Παραγουανός δικαστής. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Έχει χάσει και τα τρόπαιά της η Πάρμα. Να ξέρεις. Τα χασέ. Α, ωραία. Είναι το ίδιο σήμα, τα ίδια χρώματα. Λέει μέσα στην απόφαση άρθρο 22 και άρθρο 23, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Πάρμα Κάλτσιο, όπως λέγεται, είναι η διάδοχη κατάσταση στο αθλητικό κομμάτι της Πάρμα της προηγούμενης, αλλά αποφασίζω ότι δεν πρέπει να πληρώσει τίποτα, γιατί σύμφωνα με τους ιταλικούς νόμους και το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι πάνω από το κανονιστικό πλαίσιο της FIFA, δεν πρέπει να πληρώσει. Συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά αν αυτό
γινόταν με τον ΠΑΟΚ, φίλε, τώρα θα είχε πέσει το. Ο χαμός. Εδώ λέμε το Βριώνη, εδώ πάμε το Βριώνη, τον κάνουμε αναφορά γιατί αποφάσισε για τη μία απόφαση να δεχτεί τα στοιχεία και την άλλη να μην δεχτεί. Ακούμε τον Παναγόπουλο, ο οποίος έστειλε και επιστολή από την επιστολή Παναγόπουλου στο Γεραπετρίτη. Χαιρετίσματά μου στο Θέμη τον Κουλουχέρη, Παπαζαχαρία, Παπαστεριάνη και Καπετάνο. Να πω το εξής. Από την επιστολή που έχει στείλει, εκεί που θριαμβολογούσε και έλεγε εμείς κερδίσαμε και κάναμε, καταλαβαίνεις ότι χάνει. Θα τη διαβάσουμε λέξη προς λέξη. Ναι. Να περάσει και ένα μισάωρο. Απλά να πω το εξής. Απλά να πω το εξής. Είναι λίγο μεγάλη. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος πόσο κάποιος τον παραπληροφορεί. Μιλάμε για τέσσερις Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έχει κρυθεί το θέμα τους. Γιατί μιλάμε για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δεν είναι FIFA. Είναι άλλο ο συστών ο ξένος που έχει πάει στη FIFA. Είναι άλλο Έλληνας. Για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ακόμα άλλο ο ξένος, ο Σανκαρέ παραδείγματος χάρη, που έχει πάει στην ΕΠΟ και όχι στη FIFA. Δεν δικαιούται δηλαδή τίποτα να κάνει αυτός. Παρ' όλα αυτά ο Παναγόπουλος επιμένει. Αλλά τώρα, πού φαίνεται η μεγάλη ενοχή και το δείγμα ότι αντιλαμβάνεται ότι τα χάνει όλα. Που λέει, εμείς επειδή είμαστε καλοί, παρόλο που τα δικαιούμαστε όλα, σας λέμε να μας δώσετε το 50% από τα αυτά μας κρατάτε. Και εγώ και εσύ και ο Κώστας το ίδιο θα κάναμε. Ναι, όχι. Δεν θα λέγαμε, ό,τι μπορούμε για να καταφέρουμε. Δεν θα λέγαμε ότι ισχύει μια απόφαση για έναν πελάτη μας, ενώ δεν ισχύει. Ενώ δεν είναι στο νομικό πλαίσιο αυτό. Τέλος πάντων, δεν είναι ουσία ο Παναγόπουλος. Ό,τι μπορούσαμε, να πάρουμε τα λεφτά μας. Για την Πάρμα, γιατί δεν σχολιάζει. Θα έχει ενημερωθεί, θα σχολιάσει. Γιατί. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν υπάρξει ποτέ. Oh. Είναι η ίδια. Είναι ο ίδιος δικαστής. Και να σου πω κάτι. Να έλεγε τουλάχιστον ότι, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι η Πάρμα δεν είναι συνέχεια της Πάρμας. Άρα κάποιο λάκκο έχει η Φάβα. Φυσικά και έχει λάκκο η Φάβα και είναι πολύ μεγάλος ο λάκκος αυτός του Παραγουάνου. Τέλος πάντων, τον βρήκαμε κιόλας. Τον βρήκα. Θα τον έχουμε σήμερα. Τον βρήκα. Βασικά ο Παπαδόπουλος τον βρήκε, ο Νικολάκης. Κανονικότητα με τα. Ωραίος κύριος. Ωραίος κύριος. Στρουμπουλός, ωραίος. Εκεί έχει μια φωτογραφία με Ιφαντίνο. Έχει μια άλλη με την οικογένεια όλη κτλ. Κάτι άλλες ωραίες φωτογραφίες με κουστούμάκια, ωραία. Ντόκτορ κιόλας. Εμένα μ' αρέσει. Ντόκτορ. DR. Ντόκτορ είναι. Ντόκτορ. Εγώ μόνο καλά πράγματα ακούω για αυτόν Χρήσανθε. Ναι. Από εδώ και από εκεί. Μεγαλύτερο ξεμπρόστιασμα από αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει και ένα λεπτό σημείο. Για όσους διαβάσουν, όσους έχουν την υπομονή και διαβάσουν τις 20 τόσες σελίδες στα αγγλικά. Πρέπει και αγγλικά. Της απόφασης για την Πάρμα. Ότι η Ιταλική Ομοσπονδία, σε αντίθεση με την Ελληνική Ομοσπονδία, που μας ευνόησε όπως λέγαν και κάποιοι, έχει στείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα με τα οποία σημειώνει τι σημαίνει εκαθάριση, το Ιταλικό δίκαιο και όλα τα υπόλοιπα και την υποχρέωσή της εναρμόνισης με αυτά. Δεν θέλω να πιστέψω ότι κάποιος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κατά λάθος αμέλησε εκ παραδρομής να στείλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Αφού και η ΕΠΟ τιμωρήθηκε. Κώστα, επειδή τα ακούω αυτό το «η ΕΠΟ τιμωρήθηκε». Η ΕΠΟ τιμωρήθηκε και τα λεφτά του από το πρόστιμο τα πληρώνει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και ο Παναθηναϊκός. Δεν τα βγάζει ο γραμμένος από την τσέπη του. Γιατί αν τα βγάζει από την τσέπη του δεν θα τιμωρούνταν. Και όλοι εμείς τα πληρώνουμε γιατί είναι επιχορήγηση. Δεν είναι επιχορήγηση αυτό. Είναι χρήματα, από τα συμβόλαια που παίρνει. Από την UEFA, από τα συμβόλαια δεν παίρνει επιχορήγηση. Η ΕΠΟ δεν παίρνει πλέον από το κράτος. Και ό,τι παίρνει είναι δεσμευτικό να πηγαίνει στα αεραστεχνικά σωματεία κτλ. Που ούτε βέβαια τα έχουν πάρει, αλλά είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό. Θα το δούμε εν καιρό. Είναι απίστευτο το σκάνδαλο με αυτό που έσκασε χθες και έπει. Το διάβασα καταρχήν αρχικά στο SDNA. Διαβάζω στο SDNA και λέω δεν μπορεί. Θα γράφουν μέσα. Σε μια περίπτωση παρόμοια με τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός έχασε 500 χιλιάρικα. Γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός 500 χιλιάρικα? Γιατί αποφάσισε, λέει, αυτό. Εντάξει, λέω, θα θεώρησε ότι η μία Πάρμα δεν είναι συνέχεια της άλλης. Οκ. Okay. Μπαίνω, διαβάζω την απόφαση και παθαίνω τον Τραμπάκουλα. Είναι, λέει, η ίδια, αλλά επειδή είναι με το δίκαιο του Ιταλικού δεν χρειάζεται να πληρώσει. Δηλαδή, απίστευτο. Απίστευτο! Κάτσε, έχει ανακοίνωση η ΑΕΛ που σε ενδιαφέρει κιόλας. Η ΑΕΛ, ναι. Λοιπόν, δεν είναι πολύ μεγάλη. Κάτι λέει για
το ανήκει το άλογο που είναι η εταιρεία ιδιοκτησία του Αλέξικου και τα λοιπά, θα το περάσει αυτό το σημείο. Πού είναι αυτό, να τη βλέπω κι εγώ. Στο Sport.net τη διαβάζω. Φαντάζομαι θα υπάρχει στη σελίδα τη ΑΕΛ. Αφού μετά τον πρόλογο αναφέρει: δύο ποδοσφαιριστές Αραμπατζής και Μπουσινάκης που αναφέρονται ως ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή ΑΕΛ, η παλιά είναι κι αυτή. Ναι. Και επιφυλασσόμαστε να στραφούμε εναντίον οποιοδήποτε προσπαθεί να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις. Δεν έχουμε καμία οικονομική εκκρεμότητα με κανέναν. Έλα, με κανέναν ποδοσφαιριστή. Δηλαδή. Και γι' αυτό τα τελευταία 5 χρόνια διοδοτούμαστε με άδεια συμμετοχή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η προσπάθεια συγχέσεως από τον συγκεκριμένο δικηγόρο του προβλήματος που προέκυψε μεταξύ της FIFA, της ΕΠΟ και του ΑΡ Θεσσαλονίκης δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει βάση για την οποιοδήποτε διεκδίκηση χρημάτων από παλιούς ποδοσφαιριστές, αφού το πρόβλημα του ΆΡΙ έχει ως μοναδική αιτία ότι οι αποφάσεις που εξεδόθηκαν από τη FIFA για παλιούς ποδοσφαιριστές του ΆΡΙ δεν αντιμετωπίστηκαν στο σωστό χρόνο και με τον σωστό τρόπο νομικά και έγιναν αμετάκλητες με λάθος νομική αιτιολογία. Ενώ η τωρινή ιδιοκτησία της ΠΑΕΑΕΛ, αντίστοιχες περιπτώσεις με παλιούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι έμειναν απλήρωτοι επί εποχής Πιλαδάκη, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις στους Τοάμα, Βράνιες και Ρικάρντο Τζέσους, τις αντιμετώπισε με τον σωστό νομικό τρόπο και τις εξαφάνισε. Αναφέρει η ΠΑΕΑΕΛ. Το ίδιο πράγμα με εμένα, είπε. Ότι οι παίκτες οι Έλληνες, γιατί εκτός από τους 4 του Άρη έχει και 2 της Λάρισας ο Παναγόπουλος. Το ίδιο πράγμα. Τώρα, το αν αντιμετωπίστηκε με σωστό χρόνο και το σωστό τρόπο είναι το γνωστό θέμα. Αν έπρεπε τον Οκτώβριο να κάνεις προσφυγή, αλλά σου λέει ο Άρης, ναι, αλλά αν έκανα προσφυγή, αποδεχόμουν τα χρέη. Είναι η άποψή του, τη σέβομαι, στο το σωστό χρόνο και το σωστό τρόπο και νομικά έγινε με λάθος νομική αιτιολογία. Μπορεί ο καθένας να το ισχυριστεί, αλλά σε κάθε περίπτωση ξεκαθαρίζει για τον Παναγόπουλο ότι οι Έλληνες του τώρα δεν μπορούν να τα διεκδικήσουν. Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, δεν υπάρχει καμία οικονομική εκκρεμότητα με κανένα ποδοσφαιριστή και γι' αυτό τα τελευταία 5 χρόνια αδειοδοτούμαστε με άδεια συμμετοχή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως και ο Άρης δηλαδή. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, αλλά το σωστό χρόνο, σωστό τρόπο, αμετάκλητες με λάθος νομική αιτιολογία κτλ. Θα λυθεί με την κυβέρνηση, με το μνημόνιο, το οποίο θα λέει μεταξύ FIFA και Ελλάδος ότι δεν γίνεται μια ΠΑΕ που την διέπουν οι ελληνικοί νόμοι από το 2016 και είναι απόλυτα νόμιμη να κληρονομεί χρέη άλλης. Υπάρχουν φυσικά πρόσωπα, υπάρχει περιουσία καταρχήν της προηγούμενης ΠΑΕΑΡΙΣ και είναι σε λειτουργία η προηγούμενη ΠΑΕΑΡΙΣ. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο καθένας. Τώρα στη FIFA, όταν ο ίδιος δικαστής, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, όταν ο ίδιος δικαστής σου λέει ναι, είναι συνέχεια, αλλά η Ιταλική νόμη άρα δεν πρέπει να τα πληρώσει, καταλαβαίνει ο καθένας ότι εκεί σταματάει κάθε κουβέντα και για την αξιοπιστία του και για οτιδήποτε άλλο και αντιλαμβανόμαστε όλοι γιατί φτάσαμε στο σημείο να βγάζει άλλη απόφαση για τον Άρη και άλλη απόφαση για την Πάρμα. Ό,τι έκανε και ο Βριώνης δηλαδή. Πάρμα έκανε το ίδιο. Που από τη μία δέχτηκε παρέμβαση άλλη ομάδα και την ίδια μέρα δεν δέχτηκε παρέμβαση άλλη ομάδα. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι. Γι' αυτό θα ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα. Να ελεγχθεί. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι το να δεχτώ μία παρέμβαση από το να βγάλω μία απόφαση έχει διαφορά. Εγώ πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις των παρεμβάσεων ή οτιδήποτε άλλο, ακόμα και παρακολουθώ αυτό το διάστημα την δίκη του O.J. Simpson. Την έχει το TTV. Ένας άνθρωπος ο οποίος σκότωσε την πρώην γυναίκα του και τον φίλο της, αλλά... Και κράτησε χρόνια. Ναι, και κράτησε 2 χρόνια. Επειδή στην ουσία υπήρχαν αποδείξεις, το DNA, η γάντια του, τα πάντα όλα, αλλά αθωώθηκε γιατί. Γιατί αντί να πάμε στην ουσία και να δούμε αν έχει το DNA, αν έχει αποτυπώματα, αν έχει όλα τα στοιχεία αυτά, γιατί λέγανε ότι τα τοποθέτησαν. Το πήγανε στο φιλετικό, ο μαύρος κτλ. Εν τω μεταξύ, ο O.J. Simpson είναι ένας μαύρος, ο οποίος είχε παντρευτεί λευκή, είχε συναναστροφές μόνο με λευκούς, αλλά σωστά οι κορυφαίοι νομικοί του τότε, και τώρα τα παραδέχονται βέβαια, έτσι. Τότε δεν τα λέγανε, τώρα το λένε, το παραδέχονται. Κάνανε τα πάντα για να τον αθωώσουν, όχι με βάση τις αποδείξεις και τα πιστήρια, αλλά με βάση το αν ο αστυνομικός είχε πει κάποτε μαύρη. Νίγκερς χαρακτηριστικά, όπως το έλεγε τότε, νέγρη, όχι μαύρη, να το λέω σωστά. Αν οι σκέψεις του ήταν τέτοιες, γενικότερα το πήγαν στο ρατσιστικό. Πήγα δηλαδή σε ένα άλλο θέμα. Νομίζω ότι το έχει κάνει ο Πάουκ λίγο αυτό με Μαρού. Ότι δεν πάει στην ουσία της υπόθεσης που θέλει να δικαστεί, αλλά έχει επενδύσει στο ποια είναι η επιτροπή αυτή που αποφάσισε. Ότι δηλαδή τη θεωρεί αναξιόπιστη. Αν ένα μέλος φαντάζεται χιλονιτζάκια, σιτράκι, συμφωνώ. Του ρε, που έρχονται, συμφωνώ. Κάτι σοβαρότητα αυτό.
Συμφωνώ. Δηλαδή, η κύρια όμως στάση του ΠΑΟΚ έχει να κάνει με την αξιοπιστία αυτής της επιτροπής. Δεν κάνω λάθος νομίζω αυτό. Αν είναι αξιόπιστος ο Αρκούδης, αν έχει λέει τα χελωνιτζάκια η Μαρούπα, τα επιχειρήματα του ΠΑΟΚ δεν έχουν να κάνουν με αυτή καθ' την υπόθεση. Επικοινωνιακά λέω έτσι. Στο δικαστήριο δεν είμαι μπροστά στο δικαστήριο για να ξέρω τι λένε οι άνθρωποι. Αλλά την αξιοπιστία προσπαθεί να πλήξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ο κουμπάρος του Αυγενάκη, Αυγενάκη επιτροπή, δεν λέει για την ουσία της υπόθεσης, παρόλο που ζητάει να δικαστεί η ουσία της υπόθεσης. Εκεί λοιπόν, επειδή βλέπω το δικαστήριο και έχει στιγμιότυπα, είναι φοβερή Αμερικάνη, δεν λένε τίποτα οι δικηγόροι του σε σχέση με το αν το γάντι με τα αποτυπώματά του βρέθηκε, αν το μαχαίρι ήταν εκεί, αν ήταν στο σημείο, αν δεν έχει άλοθη. Το μόνο που λένε είναι μαύρος και τοποθετήθηκαν τα τέτοια, τον στήσανε κτλ. Αυτό λέω. Ξεκινήσαμε λάθος, Κώστα, σήμερα. Αντί να πούμε για το σόου στην Ομόνια, στο Συντριβάνι, πιάσαμε τα του Άρη πάλι. Έτσι είναι, Κώστα. Δύο τρομερά φάουλα έχει κάνει η κυβέρνηση Χρύσανθη. Δεν τολπετούσε το Συντριβάνι αντισηπτικό. Τι πετούσε εκεί, γιατί γράφτηκε και αυτό. Ότι... Εδώ διαβάζω ότι ο Καρυπίδης είπε ότι δεν τον χτύπησε, ναι, ο Μητσανίδης. Ότι υπήρξε μόνο λογομαχία και όχι, και όχι χειροδικία. Αυτή είναι η κατάθεση που έχει δώσει ο κύριος Καρυπίδης σε σχέση με το περιστατικό με τον κύριο Μελισσανίδη. Εν τω μεταξύ βλέπω, παιδιά, διορθώστε το κιόλας, ο Θόδωρος Καρυπόδης τον γράφουνε. Εντάξει, πάνω στη βιασύνη, με όμικρον και γιώτα. Εντάξει. Δηλαδή... δηλαδή, εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, το όμικρον είναι δίπλα στο γιώτα, στο πληκτρολόγιο. Και το γιώτα δίπλα στο ήτα. Εντάξει, όλα μαζί. Για να δω. Πού το, Γιώτα, όμικρον, ναι, όντως. Πριν το δεις, Καρυπή, πάτησε το όμικρον. Μετά δέλτα. Το ήτα όμως, φίλε, με το γιώτα έχουν τρία γράμματα ενδιάμεσα. Φίλε, μπορεί να έχει χοντρά δάχτυλα αυτός που τη γράφει τώρα. Σε παρακαλώ. Εδώ δεν μιλάμε για χοντρά δάχτυλα. Έγινε λάθος. Δεν μιλάμε για χοντρά δάχτυλα τώρα. Καρυπόδης. Ντίκη Σπόρτσε. Τελικά έγινε χειροδική ή δεν έγινε. Ο κύριος Καρυπίδης λέει δεν έγινε. Επειδή εκείνες τις μέρες. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ λέω. Καιρό τι φωνάζει. Εγώ νομίζω είναι σαν την ιστορία. Φωνάζουμε για τον τέτοιον, ρε φίλε, για τον γυμναστή. Γι' αυτό φωνάζουμε. Γιατί πίεσε τα γκογκόλια του τέτοιου, του βοηθού. Γι' αυτό φωνάζουμε. Αλλά εγώ σου λέω το εξής. Είσαι εσύ ο Καρυπίδης. Έτσι. Και έρχεται και σε κοπανάει. Θα βγεις το πεις. Εγώ θα πω όχι, δεν με χτύπησε. Έρχεται ένας τώρα, ρε φίλε, και ήρθε και με κοπάνησε. Θα πεις, θα βγεις το πεις. Εγώ λέω όχι. Εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ, κύριε. Να λέμε ότι φοβόμασταν μην με τα πιστόλια μας καθαρίσουν και τέτοια. Και ήρθαν και η τρομοκρατία στα αποδυτήρια. Μη σπαστάρει! Καταρχήν, αν ήμουν Καρυπίδης, θα ορμούσα πίσω. Δεν κάνει. Να ορμήξω στον 70 χρονών. Ας αφήσει τούτη να σε χαστούκιζει. Τι? Εάν το χαστούκισε. Εδώ λέει όχι, δεν το χαστούκισε. Εντάξει, πιστεύουμε τον κύριο Καρυπίδη. Εγώ πιστεύω το. Πιστεύω αυτό που μου είπε ότι το χαστούκισε. Γιατί αν σε χαστούκισε 70χρονο, τζάμπα τα γυμναστήρια, έτσι είναι, Κώστα. Άστο. Εννοείται. Εντάξει. Και τα γυμναστήρια και οι personal trainer οι οποίοι. Τις βλέπετε εκτός αν είχε φωτογραφίες. Αν είχε δίπλα και φίλους του Δημήτρη Μελισσανίδη. Οπότε τα πράγματα αλλάζουν. Είχε φίλους. Γιατί ένα προς έναν Χρύσανθε, αν με χαστουκίσει 70χρονος. Δεν ήταν μόνος του. Θα απαντήσω. Αν έχει δίπλα και 5-20χρονους. Κοίταξε. Δεν ξέρω πώς θα κοίταξε. Κάνω. Και ο Καρυπίδης είχε. Τα παιδιά αυτά τα οποία. Τα ξέρεις, αυτά τα παιδιά όμως σε αυτές τις φιλικές διενέξεις λογομαχίες των αφεντικών δεν παρεβαίνουν. Το ξέρεις. Κάθονται και βλέπουν. Πάντως, επειδή είδα τα παιδιά του. Γενικά τους φίλους εκεί της ΑΕΚ, οι οποίοι ήταν ένα κεφάλι πιο ψηλή από μένα, με μυϊκή μάζα πενταπλάσια από τη δική μου. Μυϊκή όμως, δεν είχαν σκεμπέ. Η ψυχή μετράει, Χρύσανθε. Ναι. Η ψυχή μετράει. Μετράει και η ψυχή, αλλά όσο ψυχή και να έχει. Αν έχει δύναμη ψυχή. Ορμάς και τι καταλαβαίνει. Και κοπανάς, πρόσεχε, με γυμνά χέρια η ψυχή, αν κοπανάς το βουνό, θα ματώσει τα χεράκια σου. Τώρα, αν έχεις κανένα δρεπάνι, ναι, μπορείς να το σπάσεις. Αλλά αν έχεις για δίκιο, βουνά τώρα. Το δίκιο με το μέρος χωρίς να θεωρώ. Ποιο να έχεις. Τέλος πάντων, η εκπομπή δεν υιοθετεί τη βία γενικότερα και δεν κάνω πλάκα. Όπως και χθες. Εκτός αν σας σπάσουν δύο δόντια, εκεί ορμάται. Εκτός αν είναι ο Πάμπλο. Όχι. Εκτός είπα αν σας σπάσουν δύο δόντια, εκεί ορμάται, παιδιά. Εκεί ορμάται. Εγώ λέω μην ορμάται. Γιατί ξέρεις τι δουλειά έχουν τα δύο δόντια για να ξαναγίνουνε. Ξέρω. Και τι πόνο έχει μετά. Ο ΕΔΟΕΑΠ τα φτιάχνει. Ή τα φτιάχνει. Μπορεί να μην είχε ο Πάπλο τότε ο ΕΔΟΕΑΠ και γι' αυτό δεν τρελάθηκε. Λοιπόν. Θα πούμε, Κώστα, για το Συντριβάνι. Θα σου δώσουμε όσο χρόνο θέλει, γιατί γίνανε ωραία πραγματάκια. Εντάξει, δουλευόμαστε μεταξύ μας, Χρύσανθε. Ναι. Εγώ αυτό έχω να πω.
Δεν ξέρω, Κώστας πριν από λίγο βγήκε ο Κώστας Μπακογιάννης και είπε ότι κάναμε λάθος και τα λοιπά. Έπρεπε Κώστα να τρέξουμε για τα εγγένεια. Αλίμονο να το πηγαίναμε δύο εβδομάδες, τρεις πίσω. Με βιντεάκι στην Τριβάνη πάλι. Τι κάνανε? Με βιντεάκι μπροστά στην Τριβάνη πριν από λίγο βγήκε ο Κώστας Μπακογιάννης και είπε ότι κάναμε λάθος και τα λοιπά. Σόπα. Βομβαρδίζουμε Κώστα, θα το πούμε μετά το διάλειμμα. Βομβαρδίζουμε τον κόσμο. Διάβαζα χθες και πόνισε το κεφάλι μου ότι η απόσταση από τον άξονα της ομπρέλας μέχρι τον άξονα της άλλης ομπρέλας πρέπει να είναι 3,5 μέτρα κτλ. Και χθες έγινε μια παρτάρα στην Ομόνια να δείξουμε και το καινούργιο στη Τριβάνη και όλα καλά. Εντάξει. Και όλο τυχαίως, γιατί λέει ένα, οι φωτογράφικοι κάμερες λέει επειδή πήγα λέει εγώ για λίγα λεπτά. Ναι. Όλο τυχαίως. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Μαζί μας όπως κάθε μέρα τότε καλοκαιράς. Επειδή ανοίγουν και τα σύνορα από νομό σε νομό. Πότε ανοίγουν, Χρήστατε, 18 Μαΐου. Έτσι ξέρω. Τη Δευτέρα, ναι. Ανοίγουν τα σύνορα. Άρα θα μπορούμε. Τα σύνορα, μην μπερδευτεί κάποιος και πάνω. Τα σύνορα των νομών, ρε φίλε. Ναι, να ανέβει στα Σκόπια. Να πάρει. Μπορεί να θέλει να παίξει κανένα μπιλιά, τι να κάνουμε. Είναι ανοιχτά. Στα Σκόπια αυτά είναι ανοιχτά. Δεν έχω ιδέα, Χρήστατε. Εδώ πρέπει να ανοίξει το Ρίτζεσι. Δεν έχω πάει σε καζίνο στη ζωή μου. Η μεγαλύτερη σωστή συνειδητή απόφαση που έχω πάρει ποτέ. Εγώ πάω. Πρόσε. Μπορεί να έχω παίξει σύνολο 100 ευρώ σε όλη τη ζωή. Όχι. Εγώ αν πάω μία φορά, από εκεί θα με βγάζετε. Θέατρο Βεργίνα και πάω και στα εστιατόρια που υπάρχουν εντός των καζίνων. Εγώ έχω πάει στα εστιατόρια και στο θέατρο Βεργίνα, είναι τέλειο όλων τους. Αλλά αν πω μέσα, θα λέτε πάμε στο στέριο από την αίθουσα του Ρίτζεσι και θα ακούει την πύλια. Εντάξει, δεν έχω πάει ποτέ. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Εσύ να ξέρω. Το ξέρω, Κώστα. Λοιπόν. Έχω πάει σε ένα καζίνο τώρα πριν πάω στο break. Φίλε, όταν ήμασταν προετοιμασία με τον Άρη, στο Κίτσμπουελ. Και είναι ένα χωριό πιο μικρό από το Βαθύλακο, το Κίτσμπουελ. Με Κούπερ είναι η προετοιμασία. Και 11 η ώρα κλείναν τα πάντα. Τα πάντα. Δεν υπήρχε ούτε να φας σε πατατάκια. Και έμεινε το καζίνο. Και έμενε μόνο το καζίνο ανοιχτό σε ένα χωριό με 500 κατοίκους. Καλό καζίνο ή ένα δωμάτιο, μια ρουλέτα, ένα blackjack. Με φρουτάκια. Όχι, είχε blackjack και τέτοια, φίλε. Και είχε μέσα 1000 άτομα. 1000 άτομα. Στο βουνό ανεβαίναν πάνω από τις πόλεις που ήταν κοντά, το Ίνσμπουργκ, ποιο ήταν εκεί πέρα κοντά. 1000 άτομα γινόταν ο χαμός. Ωραία, κοιτούσαμε κι εμείς, καθόμασταν εκεί, κοιτούσαμε τι κάνανε. Φέτος που θα πάμε όλοι σε 3-5 πηγάδια, Καρπενήσια, Πύλιο, Αράχοβα κτλ. Όχι. Καζίνο, δεν θα δε χρειάζεται να ψάξω μπάτζετ φέτος. Τουλάχιστον θα έχουμε φαγητά ό,τι ώρα θέλουμε, 12, 1. Τι? Θα παίρνουμε το αυτοκινητάκι μας, θα φεύγουμε έτσι θα το απογευματάκι. Έτσι θα πηγαίνετε. Μια χαρά. Κατά ποιο αυτοκινητάκι? Με το κτέλ θα πηγαίνετε. Με τον Οάσκη. Θα κάνει επέκταση μέχρι το Πύλιο. Υπάρχει. Λοιπόν, ναι. Ανοίγουν τα σύνορα από νομό σε νομό. Θα πάρουμε τα αυτοκινητάκια μας να πάμε στους νομούς γύρω-γύρω που έχουμε κανένα συγγενή, κανένα φίλο και τους έχουμε ξεχάσει. Γι' αυτό κάντε έναν έλεγχο το αυτοκίνητό σας στο Ότο Καλογεράς πριν κάνετε κάποιο μεγάλο ή μεσαίο ταξίδι. Σέρβις, ανοπιού, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση, όσο το δικό σας είναι στα χέρια των ανθρώπων του Ότο Καλογεράς. 3 καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή 33, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχία Ωριοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη, Μουδανιό στη Θέρμη και στο ίντερνετ otokalogeras.gr και φυσικά μαζί μας τα έπλα Μαρμαρίδης. Κάντε μία βόλτα στο marmaridis.gr, θα δείτε τις πολύ μεγάλες προσφορές που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, μπορεί και πιο σύντομα. Γενικότερα υπάρχουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Υπάρχει το νέο πλάνο δόσεων του Μαρμαρίδη χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Θα είναι απόλυτα συνεπείς οι άνθρωποι του Μαρμαρίδη στους χρόνους παραλαβής των επίπλων σας. Χρήστανθε και Κώστα, γιατί όλοι έχουμε ένα φίλο που περίμενε 4 μήνες ένα καναπέ από κάποιο site στο ίντερνετ. Και δεν ήρθε ποτέ ο καναπές. Εντάξει, όλα αυτά λοιπόν με την εγγύηση Μαρμαρίδης, με πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Στη Τζιμισκή υπάρχει ένα κατάστημα για όσους δεν μπορούν να πάνε εκτός πόλης. Και φυσικά η πολύ μεγάλη έκθεση του Μαρμαρίδη στον δρόμο Θεσσαλονίκης Καβάλας. Δεν γίνεται να μην δεν το ξέρετε. Το μεγάλο κατάστημα. Πάμε στο διάλειμμα. Σήμερα θα ασχοληθούμε και με την Bundesliga. Έχουμε προγραμματίσει μια πολύ ωραία συνέντευξη με έναν άνθρωπο που την ξέρει καλύτερα από τον καθένα, να μας πει λίγο, όχι τόσο στοιχηματικά, γιατί. Θα το πω και μετά, δεν είναι το Σαββατοκύριακο ιδανικό για ανοίγματα, όταν έχουν να παίξουν οι ομάδες μπάλα 2 μήνες ακριβώς. Τι λες να πάω να παίξω τώρα, μωρέ, τώρα. Αλλά θα μας πει ο καλεσμένος μας, αν όλα πάνε καλά, το πώς θα ξεκινήσει η Γερμανία και ποια προβλήματα υπάρχουν πριν το ξεκίνημα και τι περιμένουμε να δούμε. Νομίζω θα μας δώσει πολύ
κρίσιμες πληροφορίες. Ο Άλκης, τον Άλκη έχετε. Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Είναι γρουσουζιά να ξέρεις. Τέσσερα χρόνια μαζί μας. Είναι γρουσουζιά να ξέρεις, φίλε, να αποκαλύπτεις. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δημοσιογράφος είναι, φίλε. Εντάξει. Ποιο ρουμενίγκε εσύ, βρε. Λοιπόν, πάμε στο break. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Δεύτερο ημίωρο. Έχουμε πραγματάκια. Ναι. Καταρχήν, οι 14 ομάδες της Κύπρου αποφάσισαν τέλος στο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Αποφάσισαν διακοπή, ομόφωνη απόφαση. Θα αυξηθούν οι ομάδες σε 14. Οπα. Την επόμενη ζώνη ήταν 12. Εντάξει, ένα 40 λεπτό κράτησε αυτό. Όχι στα δικά μας, κρίσανε 8 ώρες, τόλμη και γοητεία. Και μπήκε ο Ρίτς και ήρθε η Καρολάιν και η Μπρουκ, μετά χώθηκε και ο Έρικ και τα λοιπά και η Στέφανη. Λοιπόν, οπότε τέλος το πρωτάθλημα της Κύπρου. Αυτό αναφέρουν και οι κυπριακές ιστοσελίδες. Θα έχουμε και νεότερα να σας πω στη συνέχεια σχετικά με το πώς κλείνει η χρονιά, αν θα υπάρχει πρωταθλητής, αν δεν υπάρχει πρωταθλητής, τι ακριβώς θα γίνει στη Μεγαλόνισο. Και προκύπτει ότι θα έχουμε, παιδιά, καραντίνα 5 ημερών. 5 ημερών. Ναι. Σε όλη την ομάδα, αν βρεθεί κρούσμα κορονοϊό, τον κορονοϊού, στη Σούπερ Λίγκα. Δηλαδή, αν βρεθεί κάποιος παίκτης θετικός στον κορονοϊό, θα μπαίνει η ομάδα σε 5 μέρες καραντίνα. Άρα πώς θα γίνουν οι αγώνες? Εγώ, Κώστα, δεν είμαι σίγουρος το πώς θα γίνουν οι αγώνες. Το λέω σε καθημερινή βάση. Έχουμε 15 Μαΐου, υποτίθεται θα έχουμε σέντρα 7 Ιουνίου, 14 Ιουνίου, για εκεί το προσδιορίζουν οι σοφοί. Έχουν αφήσει ακόμα πολλά πράγματα έξω. Αν θα έχουμε ξένους διαιτητές ή Έλληνες διαιτητές, αν θα έχουμε VAR ή δεν θα έχουμε VAR, πού θα γίνουν οι αγώνες, πώς θα μετακινηθούν οι ομάδες, τι θα γίνει με τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Έχουν επικεντρωθεί, νομίζω, οι τη Super League στα τηλεοπτικά συμβόλαια, στην κεντρική διαχείριση, τι θα κάνουμε του χρόνου. Εγώ δεν τα βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα. Εντάξει, αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Γιατί περνάνε οι μέρες και δεν βλέπω φως στον ορίζοντα. Ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουν οι ομαδικές προπονήσεις. Έκανε κάτι δηλώσεις ο αγαπητός σε όλη την κοινωνία της χώρας μας, Λευτέρης Αυγεννάκης, από ό,τι καταλαβαίνουμε πλέον όλοι. Δηλαδή, έχει 10 ανακοινώσεις κάθε μέρα εναντίον του Λευτέρη Αυγεννάκη. Χθες και η ΕΠΟ και η ΑΕΚ καταφέρθηκε εναντίον του. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ανοίγουν. Η ΑΕΚ ή η Original. Η Original. Έχει διαφορά. Η ΑΕΚ δηλαδή. Πρόσεξε. Για να δεις η ΑΕΚ τι είναι, φίλε. Σου λέει, θα βγάλω εγώ. Τα έχω εδώ, παίρνω κάνα για σοφιές. Μα αυτά, γι' αυτό είπα η ΑΕΚ. Κάνω το ένα τ' άλλο, θα βάλω την Original. Να βγάλει ανακοίνωση. Η Original, ας πούμε, κάθισαν τα μέλη της και σκέφτηκαν να βγάλουν μια ανακοίνωση για τις εκλογές της ΕΠΟ. Αυτό είναι το αλκάστο. Είναι φοβερό. Έβγαλε ανακοίνωση Original για τις εκλογές στην ΕΠΟ. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Γιατί όντως, εντάξει, υπάρχουν θέματα που είναι να τον ξεφωνήσει. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, εσύ Αυγεννάκη, σου στέλνει. Περίμενε. Σου στέλνει ανακοίνωση, σου στέλνει μήνυμα ένας Αριανός. Ας πούμε ότι είναι Αριανός, κάτσε και το απαντάς, θα βάλω πλάτη και τέτοια. Δηλαδή, ρε φίλε, υπουργός είσαι. Είπαμε. Ναι, άστο αυτό. Για να καταλάβω τώρα εδώ. Γιατί έφαγε το ξεφωνητό για το συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι. Για ποιο λόγο τον ξεφωνίζουμε τον Αυγεννάκη σε αυτό το θέμα? Έβγαλε μία ανακοίνωση και λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν σε όλες τις ομοσπονδίες και τα λοιπά με βάση την απόφαση της κυβέρνησης τον Οκτώβριο. Οκτώβριο. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πότε ήταν να γίνουν οι εκλογές στην ΕΠΟ? Φίλε, πριν από 2 μήνες άλλα όμως συμφωνήσανε. Τι συμφωνήσανε? Να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Όχι, γι' αυτό και τον Ιούνιο θα έχει έκτακτη γενική συνέλευση. Να γίνουν ως το φθινόπωρο έχουν συμφωνήσει. Ως το φθινόπωρο. Συγγνώμη, πότε είναι η γενική συνέλευση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας? Για να αποφασίσει πότε θα γίνουν εκλογές. Για να δούμε ότι όλα είναι εντυπώσεις, παιδιά. Πότε είναι η συνέλευση, Στέργιο? Ιούνιο. Ναι, ακούω. Ιούνιο. Πότε? 30 Ιουνίου. Ιουνίου. Ωραία. 30 Ιουνίου, λοιπόν, γίνεται η γενική συνέλευση. Και εκεί θα αποφασιστεί το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Πότε θα πούνε? Αύγουστο, λέω εγώ. Σεπτέμβριο. Άντε να πούνε Ιούλιο. Ιούλιο. Τι διαφορά έχει, ρε παιδιά, για να γίνει τόσο μεγάλο θέμα και παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο και χαμός κανονικός, αν θα γίνουν ή Ιούλιο ή Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο ή 2 ή 3 μήνες διαφορά? Τι διαφορά έχει? Ας το πάρουμε τότε και αντίστροφα. Ναι. Γιατί να μην γίνουν τον Ιούλιο, δηλαδή? Να γίνουν. Το κράτος, γιατί να γίνουν τον Οκτώβριο? Δεν διαφορώ. Το παίρνουμε και ανάποδα. Θα σου πω γιατί.
γιατί θέλει να κάνει ένα γενικότερο πλαίσιο για όλους. Και όχι μόνο για την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Αλλά... Αυτό δεν είναι παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο. Ποια παρέμβαση? Το να κάνει ένα πλαίσιο για όλους. Γιατί πάλι... Μνημόνιο κάνει με τη FIFA. Τι παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο? Μνημόνιο υπογράφουνε. Τι παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο? Εσύ ο ίδιος τους φώναξες και τους έβαλες στο τραπέζι. Εδώ είναι καθαρά θέμα εντυπώσεων. Αλλά δεν μπορεί να λέει στις ομοσπονδίες πώς θα κάνουν τη Γενική Συνέλευση. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που μπορούμε να το εξετάσουμε. Απλά παρεξηγήθηκαν όλοι όσοι βλέπουν όχι την ημερομηνία, γιατί μόνο για την ημερομηνία μπορούν να πουν δημόσια. Βλέπουν το τι θα υπάρχει στο νομοσχέδιο και πώς κάποιοι θα αποκλειστούν από τις εκλογές. Εκείνη είναι η ουσία του θέματος. Το έχουμε ξαναπιάσει το θέμα, Χρήσανθε. Ειδικά εγώ για το όριο ηλικίας είμαι κάθετα αρνητικός. Ναι, εντάξει. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ωραία. Λέμε για την ΕΠΟ. Για την ΕΠΟ. Για όλα λέμε. Όχι, γενικά μιλάμε. Στην ΕΠΟ δεν υπάρχει. Άκου όμως να σου πω εγώ, επειδή αντιλαμβάνομαι πέντε πράγματα σε σχέση με την ΕΠΟ, γιατί είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαι πολλά χρόνια. Όταν η ΑΕΚ βάζει την Original ή η Original από μόνη της εκεί στο δωματιάκι, σκεφτήκαν ότι πρέπει να κάνουν μια παρέμβαση για τις εκλογές της ΕΠΟ. Όταν λοιπόν παρεμβαίνει η ΑΕΚ, της οποίας ο πρόεδρος που πιάνει ενίοτε και διαιτητές από τα αυτά τους για να τους συνετίσει, για να βλέπουν σωστά τα offside και τα πέναλτι κτλ. Στην συνάντηση Αυγενάκη ΠΑΟΚ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ, είπε στους εκπροσώπους της FIFA που ήταν εκεί, αφήστε τα αυτά, ξέρουμε ποιοι είστε, οι εκλογές θα γίνουν έτσι όπως είναι τώρα το σύστημα και με τις ενώσεις. Μα FIFA. Γιατί πάρα πολύ απλά ο Μελισανίδης δεν θα επιτρέψει να πάρει άλλος την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ξανά. Όλος τυχαίως βγαίνει αυτή η ανακοίνωση, γιατί προφανώς ο Αυγενάκης που έχει άριστες σχέσεις και θα το επιβεβαιώσει και ο Στέργιος με το εξαιρετικό σωματείο του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν έχει καμία δύναμη σε σχέση με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πλέον στις ενώσεις ανά την Ελλάδα, προφανώς υπάρχει μέσα αυτό το νομοσχέδιο και κάτι το οποίο θα αποτρέπει από την κυριαρχία στις ενώσεις. Αυτό είναι το ζητηματάκι μας και το θέμα μας. Ας λύσει ο Αυγενάκης άλλα θέματα. Μήπως είναι ότι σε αυτό το χρονικό περιθώριο θα γίνει κανένα μαγείρεμα και αλλάξουν οι ισορροπίες? Καλά, όλα στο παιχνίδι είναι ριζικός, εντάξει, εννοείται. Τέλος πάντων, το να ασχοληθούμε σοβαρά, τουλάχιστον εγώ με τον Λευτέρη Αυγενάκη, εντάξει, τα έργα και οι μέρες του είναι πραγματικά, εντάξει, νομίζω και οι υποστηριχτές του όσο πάνε και μειώνονται, εντάξει, έχουν μείνει αυτοί που στα social media αρχίζουν υπουργάρα μόνο εσύ και μπράβο υπουργέ μας, που πήγες για κανόε καγιά και στο πλοία και στο κοποβολή και οτιδήποτε άλλο, και δύο-τρεις ομάδες. Εντάξει. Τέλος πάντων, για να το γυρίσουμε πάλι, εγώ Κώστα δεν βλέπω και πολύ έτσι άμεσα φως στη Super League. Θα έχουμε ωραία επεισόδια, έχω την εντύπωση. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τι ακριβώς. Τι εννοείς φως? Δεν νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι εύκολα, Χρήσανθε. Σε ποιο πράγμα? Στην τηλεδιάσκεψη θα αποφασιστεί ότι θα ξεκινήσουμε 7 Ιουνίου και 7 Ιουνίου θα ξεκινήσουμε και όλα καλά. Νομίζω θα υπάρχουν. Γιατί να μην ξεκινήσουμε? Σου είπα, εσύ έχεις εικόνα για το αν θα έχουμε Έλληνες διαιτητές ή ξένους? Όχι. Δεν έπρεπε να είναι ένα θέμα που να εξετάζεται? Ναι. Δηλαδή φαντάζω τώρα αγώνες. Απλά, απλά ξέρω ότι κάποια θέματα από αυτά, κάποια θέματα από αυτά, ναι, θα δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τα ξεκαθαρίσουμε. Πότε έχουμε 15 Μαΐου? Άμα ξεκινήσουν 7 Ιουνίου δεν έπρεπε να έχουμε μια εικόνα? 25 Μαΐου. 1 Ιουνίου. Ναι. 1 Ιουνίου θα αποφασίσω. Θέλω να έχω ξένους. 1 Ιουνίου θα ξέρω σίγουρα αν έχω ξένους. 1 Ιουνίου θα αποφασίσω ότι δεν μπορώ να έχω ξένους, γιατί δεν έχω πτήσεις. Παράδειγμα σου λέω, θα βάλω Έλληνες. Οι ομάδες θα έχουν πτήσεις? Δηλαδή από το Ηράκλειο θα υπάρχει, ας πούμε, πτήση που να έρθει ο Όφη να παίξει στο κλειδί της Βικελίδης? Μα ήδη ανοίγουν, ναι, θα υπάρχουν πτήσεις και μάλιστα υπάρχουν πτήσεις αποκλειστικές για τις ομάδες από τη Γερμανία. Αυτό κάνουν. Δηλαδή μπαίνει τη φίλη μου την Αιτζίαν και μπαίνει μόνο η αποστολή της ομάδας. Πολύ ωραία. Και έρχεται. Με το VAR θα έχουμε, εντάξει, θα είναι τρεις στο δωματιάκι, θα είναι δύο. Συγγνώμη. Και αυτό έχω, Χρυσανδέ, υπόθηκε ότι δεν 25 γίνεται. Του μηνός ανοίγουν και τα καταστήματα εστίασης, λογικά. Μπορεί να είναι 1 Ιουνίου, μπορεί να είναι 25. Ανοίγουν τα πάντα. Δεν θα μπορεί να κάνει το άλλο στο δωματιάκι και να βλέπει το VAR, να έχει γάντια και μάσκα.
άμα είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Άμα είναι, επειδή δεν θέλουμε να παίξουμε, να βρίσκουμε 535 δικαιολογίες, θα βρούμε 535 συν 535. Εγώ σου μιλάω τώρα. Η Γερμανία παίζει, ξεκινάει με χιλιάδες νεκρούς. Παίζουν κανονικά. Αν θέλεις, παίζεις. Ξεκινάει η Premier League. Κανονικότατα θα ξεκινήσει και αυτή με εντολή πρωθυπουργού. Με χιλιάδες νεκρούς. Αν θέλεις να παίξεις, μπορείς να παίξεις. Αν δεν θέλεις να παίξεις, θα βρεις 580 δικαιολογίες για να μην παίξεις. Είναι απλά τα πράγματα. Τώρα, το δωματιάκι στο βάρε είναι μια δόρυφη τέτοιο. Α, βάλω μάσκα και γάντια. Στη χειρότερη του περίπτωση. Εγώ περιπτώσεις. Τα λέω. Αυτά τα έχουν πει αξιωματούχοι και παράγοντες. Τι θα γίνει με το βάρε, πώς θα είναι δίπλα-δίπλα. Το λένε όσοι δεν θέλουν, δε θέλουν να παίξουν. Αλλά και ο Αλαφούζος που έλεγε να μην παίξουμε, τώρα λέει να παίξουμε. Εγώ και βάρ θέλω και ξένους γιατί θέλω οπωσδήποτε. Δεν μπορούν οι Έλληνες να βγάλουν. Δεν μπορούν να βγάλουν οι Έλληνες. Ειδικά στο Άρισα. Δύο ημιτελικούς, έναν τελικό και 20-25 μάτς υψηλής. Αυτά θα είναι τον Ιούλιο. Μπορείς να πεις από τώρα ότι τον Ιούλιο δεν θα ανοίξουν τα σύνορα ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, κοίταξε. Εγώ στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην πρεμιέρα θέλω ξένο διαιτητή. Ναι, και εγώ δεν θέλω. Εμπιστεύομαι με κανέναν Έλληνα. Και εγώ θέλω. Ούτε μισό. Και εγώ θέλω ξένο. Οι μισοί ξαναλέω είναι ανίκανοι και οι άλλοι μισοί είναι φοβισμένοι. Εντάξει, μπορούν να βρουν μια. Υπάρχουν και ικανοί, αλλά φοβούνται. Θα δούμε τι θα γίνει εγώ με τα σύνορα. Εγώ η πληροφόρηση που έχω, όχι για το ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα για την πατρίδα μας, είναι ότι 15 Ιουνίου, αλλά είναι μια πληροφόρηση, με επιφύλαξη το μεταφέρω. Θα ανοίξουν και τα σύνορα. Από 15 Ιουνίου. Εντελώς θα ανοίξουν. Οπότε, βλέποντας και κάνοντας, είναι σε αυτό το κομμάτι εικάζω. Έτσι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στο πιάτο, γιατί υπάρχει και το απρόπτο. Αν υπάρξουν 10 κρούσματα, αλλά δεν γίνεται σκεφτόμενοι το απρόπτο να μην λειτουργούμε στην κανονική μας διάσταση. Τα μαγαζιά πλέον έχουν ανοίξει. Ότι θεωρώ ότι ορισμένα θέματα όπως αυτά που συζητάμε θα έπρεπε ήδη να τα έχουν εξετάσει περισσότερο. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι τα εξετάζουν. Αυτό είπα. Εγώ θεωρώ ότι τα εξετάζουν. Υπάρχει και ένα working group. Θεωρώ ότι τα δρομολογούν. Από εκεί και πέρα, αυτά που δεν είναι δεδομένα 100% και τελειωμένα δεν μπορούν να τα ανακοινώσουν. Εγώ νομίζω ότι όλη η φασαρία γίνεται όπως υπάρχει, για τα φιλοπτικά της νέας χρονιάς. Όπως επίσης. Ναι, γίνεται και αυτό. Είναι μια τακτική, φυσικά. Όπως υπάρχει και το μεταφέρω τώρα στον κόσμο και η πρόθεση νομοθετικής ρύθμισης για το θέμα των οφειλών στους ποδοσφαιριστές. Πρόθεση. Να βγει λοιπόν η κυβέρνηση και να πει για από Μάρτιο μέχρι Ιούλιο στα επαγγελματικά αθλήματα 20% για συμβόλαια μέχρι 50.000 ευρώ, παράδειγμα σου λέω τώρα έτσι, 30% μέχρι 200.000 ευρώ και 50% μέχρι 500.000 ευρώ. Αλλά αυτό είναι υποσυζήτηση γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι και το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν σημαίνει ότι όταν δεν είναι κάτι γνωστό δημόσια ότι δεν δουλεύεται στο παρασκήνιο. Βέβαια θα μου πεις στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει το ανάποδο. Okay. Ας περιμένουμε να δούμε. Εγώ πάντως θέλω να έχουμε ποδόσφαιρο. Και να σου πω και κάτι, το θέλω και ως ραδιόφωνο. Το θέλω και ως αντικείμενο. Φυσικά, με κανόνες υγιεινής, πρώτα απ' όλα να διασφαλιστεί αυτό, αλλά δεν γίνεται σε όλο τον πλανήτη να υπάρχει ο τρόπος να παίξουμε ποδόσφαιρο και εμείς στην Ελλάδα με 150 κρούσμα, με 150 θανάτους, που το 85% είναι με 90 με υποκείμενα νοσήματα και over 70 και 80 χρονών, να λέμε ότι εμείς εδώ δεν μπορούμε και εκεί που έχει χιλιάδες νεκρούς να παίζουνε, να βρούμε το υγειονομικό πρωτόκολλο, όπως λέγονται όλα αυτά, για να παίξουμε με ασφάλεια. Αυτό θέλω. Άσε που έχουμε και τριαντάρια βαθμούς από το Σαββατοκυριακό. Θα τα δούμε στην πορεία, Χρήστε, ακόμα δεν έχουμε δει ποδόσφαιρο. Η Κύπρος έκλεισε πάντως. Αύριο θα δούμε. Η Κύπρος έκλεισε για να ανέβουν δύο ομάδες ακόμα, Κώστα. Γι' αυτό έκλεισε, Χρήστε, δεν πιστεύεις. Δηλαδή οι 12 οι μεγάλοι συμφωνήσανε για να ανέβουν οι δύο από την Β' κατηγορία. Και αυτοί. Για να γίνει 14 και τα λοιπά, να μην πέσει κανένας. Υπάρχουν συμφέροντα και εκεί. Δεν υπάρχουν συμφέροντα εκεί. Δηλαδή εμείς, να σου πω κάτι, δεν ψηφίσαμε όλες οι ομάδες να σωθεί ο Παναθηναϊκός πρόπερση. Γιατί το ψηφίσαμε. Και ο Ολυμπιακός. Και ο ΠΑΟΚ. Και ο Άρης. Ο Άρης ήταν, δεν θυμάμαι. Δεν το ψηφίσανε. Γιατί το ψηφίσανε για να το σώσουν. Συμφέροντα υπάρχουν. Άμα πάνε σε μια κεντρική διαχείριση και στην Κύπρο μπορεί να έχουν και τώρα κεντρική διαχείριση. Εντάξει. Θα δούμε όπως είπατε. Εγώ είπα θα τα δούμε στην πορεία. Ναι. Αρχής γινωμένης από αύριο η Γερμανία είναι το πρώτο πρωτάθλημα Bundesliga και Zweite Liga. Έτσι. Πού θα ξεκινήσουν. 11 Μαρτίου ήταν το τελευταίο παιχνίδι Gladbach με Κολονία. Είχε τελειώσει 2-1 υπέρ της Gladbach.
Ήταν το τελευταίο αυτό παιχνίδι. Αυτό που έκανε η Gladbach ωραίο πάντως, ε. Ποιο? Ορίστε, πλοίο. Με πλοίο μπορεί να έρθει όφη. Και να πάμε στην Κρήτη με πλοίο. Με καμπίνες. Με καμπίνες. Μόνοι τους. Μια μισή μέρα ταξίδι. Ωραία. Με το πλοίο. Προπόνηση στο κατάστρωμα όπως το Μουντιάλ του 30. Ωραία. Τώρα πήρα έγκριση και για δεύτερη συνέντευξη μετά τη μία. Ωραία. Είμαστε επαγγελματίες. Και όπως γράφτηκε σε ένα τοίχο ενός γηπέδου εδώ της πόλης, οι βάρκες κουνιούνται και... Ναι. Λοιπόν, και οι βάρκες κουνιούνται. Η Gladbach πούλησε 28 ευρώ κάθε θέση στο άδειο γήπεδό της και μπαίνει η φωτογραφία του φιλάθλου. Κοίταξε. Έξυπνο ήταν αυτό. Έξυπνο ήταν αυτό. Κοίταξε, υπάρχει... Έχει φωτογραφία στο γήπεδο. Υπάρχει άλλο δέσιμο και άλλη κουλτούρα στο εξωτερικό. Εγώ θεωρώ ότι ένα τέτοιο project δεν θα προχωρούσε στην Ελλάδα. Όχι, γιατί. Εγώ θεωρώ. Ο Άρης είχε κάνει... Δεν θα είχε τη μεγάλη επιτυχία. Ο Άρης είχε κάνει με τα ονόματα στον τοίχο στα αποδυτήρια και είχαν γραφτεί περίπου 10.000 άτομα. Το όνομά τους. Με τι αντιτιμού. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρήματα είχαν δώσει. 10 ευρώ ήταν, κάτι τέτοιο. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Στην ΠΑΕ, αγόρι μου. Τι που πήγαν. Στην ΠΑΕ. Στους λογαριασμούς, Κώστα, των παιχτών που με 300 χιλιάρικα συμβόλαια και 150 και 200 λένε ότι είναι απλήρωτοι. Πού πήγαν τα λεφτά. Εντάξει, το λέγαμε και για τη Σλοβακία. Για παράδειγμα, οι ομάδες παίζαν ένα παλιό αγώνα ευρωπαϊκό κατά κύριο λόγο στη σελίδα τους και είχαν εικονικά εισιτήρια. Και 2-3 ομάδες κάναν sold out, πουλήσανε 30.000-35.000 εικονικά εισιτήρια και βγάλανε 40.000 ευρώ κέρδος, 50.000 ευρώ κέρδος. Εντάξει, είναι κινήσεις marketing που είναι επιτυχημένες. Στη Δανία υπάρχει ομάδα που θα έχουν βάλει και βίντεο γκολ. Και να βλέπεις το παιχνίδι από την τηλεόρασή σου ανάλογα με το μέρος της κερκίδας που θα επιλέξεις να πάρεις εισιτήριο. Εντάξει. Έχει και ωραίες κινήσεις στο εξωτερικό. 2 λεπτά αφού θα έχουμε συνέντευξη να πω ότι υπάρχει τηλεδιάσκεψη σήμερα του Ιβάν Σαββίδη με τους συνεργάτες του για να δουν τι θα γίνει με τον τεχνικό διευθυντή, όπως αποκάλυψε χθες το βράδυ το ΠΑΟ 24. Όταν έκανε ο Ιβάν Skype και τηλεδιασκέψεις, γατάκια όλοι, χαμπάρι δεν είχατε. Και λέγαμε με Skype βγήκε τα λοιπά. Ορίστε, τώρα όλοι ό,τι κάνουν και ο Ιβάν κάνετε. Άιντε. Οπότε θα έχουμε από το απόγευμα και το βράδυ περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς θα υποθεί και προς τα πού θα κινηθεί ο δικέφαλος. Είναι κομβικής σημασίας η επιλογή του τεχνικού ή αθλητικού διευθυντή, όπως συνηθίζουμε να λέμε τα τελευταία χρόνια. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες είναι δεδομένο ότι ο Μάριο Μπράγκο δεν θα συνεχίσει. Άλλο ένα θα πάρουμε. Ένα θέμα είναι αυτό. Εντάξει, και επίσης όπως αποκάλυψε χθες τα μεσάνυχτα το ΠΑΟ 24. Μεσάνυχτα τα γράφετε κι εσείς. Φίλε, ο συνάδελφος είναι νυχτερινός τύπος. Είναι νυχτερινός. Είναι αλήθεια. Αν και βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μεγάλη αλλαγή στη ζωή του. Ναι. Σηκώνεται 7-8. Ναι. Δηλαδή μου έλεγε πρώην συνάδελφος που δούλευε στο ΠΑΟ 24, που συνήθως είχε πρωινά. Λέει, φίλε, και να αργούσα να σηκωθώ καμιά μέρα. Συμβαίνει, φίλε, μια φορά στο 3-4 μήνες αργεί να σηκωθεί. Ναι. Εντάξει, είχα το μυαλό μου ήσυχο ότι ο Σταύρος θα είναι. Θα ξυπνήσει κατά τις μία. Τώρα. Έλα, φίλε, που ήρθε η εποχή εδώ και 2-3 χρόνια που σηκώνει το Σταύρος 6.30 και 7 το πρωί. Έτσι. Και έλεγε ο συνάδελφος. Καλά κάνει. Δεν μπορώ, λέει. Τέτοιο άγχος. Τους έχω πιάσει κι εγώ, ξέρεις. 8 η ώρα, αν βάζουν δύο θέματα, 8 και 10, 8 και 20 από το προηγούμενο τέτοιο. Και 9 η ώρα δεν έχει μπει Κώστα ακόμα τρίτο θέμα από τις 8 και 20. Τι έγινε, παιδιά. Δεν έχει θέματα. Ψάχνω. Δεν έχει θέματα. Μπράβο. Ναι, και είναι με την τζίμπλα, μόλις ξύπνησε. Λοιπόν, όπως λοιπόν για να το ολοκληρώσω από κάποιους ΠΑΟΚ 24, είναι έτοιμη η Μονακό. Η Μονακό! Να δώσει στον ΠΑΟΚ χρήματα για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Πόσα χρήματα είναι το θέμα μας. 6 εκατομμύρια. 6. Είναι η τιμή εκκίνησης της Μονακό. Καλά, πτώχευση δεν έκανε η Μονακό. Δεν ξέρω τι. Να πληρώσει παλιούς παίκτες. 6 εκατομμύρια. Αυτή είναι ΠΑΕ, τιμή... ΠΑΕ ή Μονακό είναι αυτή. Αυτή είναι πρίγκιπες είναι αυτή. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μπήκα στο γεμί και το είδα. Λοιπόν, η ρήτρα είναι 10 εκατομμύρια. Πόσα? 10 εκατομμύρια του Γιαννούλη. Πολλά είναι. Αλλά νομίζω 7,5 και ένα καλό ποσοστό μεταπόληση. Τι 7,5? 7... Ποιο είναι εσύ? Ο Γιαννούλης είναι. Πάρε 3 εκατομμυριάκια και καλά είσαι πάλι. Τι 7,5? Δεν το Κάρλος. Ναι, γελάω, φίλε. Γελάω, Χρυσάντε. 7,5 εκατομμύρια. Μα γι' αυτό δεν τον έχει πουλήσει. Είναι ένα ποδοσφαιριστή. Ναι.
διεθνής πλέον. Εντάξει, στα 24 του χρόνια. Ο αναπληρωματικός Τσιμίκα. Τσιμίκα, άρα κάνει 15. Τόσο Ολυμπιακός τον το κοστολογεί. Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο, όπως ξέρεις. Κοίταξε, εννοείται πως καμία ομάδα δεν θα δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ νομίζω δεν θα δώσει ούτε 8. Εγώ λέω δεν θα δώσει ούτε 5. Εγώ πιστεύω όμως ότι. Τώρα μιλάμε. Με μια ομάδα μπορεί να δώσει, θεωρώ εγώ, 6 με 7 εκατομμύρια. Ναι. Εντάξει, και να πει και ο ΠΑΟΚ, δώσουμε και ένα ποσοστό 15-20% μεταπόλησης και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό θα ήθελε ο ΠΑΟΚ, θα ήταν το ιδανικό. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξουν τέτοια λεφτά για ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν είναι top επίπεδου. Είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μια συμφωνία χρειάζεται, έχει πολλούς παραμέτρους. Δηλαδή μπορεί να πει Μονακό, πάρε 6 εκατομμύρια. Ναι. Λέμε τώρα, είχε Μονακό. Πάρε και ένα 15%-20% μεταπόληση. Ναι. Και, όταν ο και αν πάρω το πρωτάθλημα ή αν βγω Champions League, θα πάρει άλλο 1 εκατομμύριο. Μπορεί να πει πάρε 3 εκατομμύρια. Και αν μπορεί να πει ότι αυτά... θέλει. Ναι, εντάξει, μα ελεύθερη αγορά είναι. Σωστό. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα δώσει το Γιαννούλη με 3-4-5. Θα τον δώσει με 6-7-8. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα αφού έχει κανονιστική συνέντευξη ο Χρήσανθος. Να παραμείνει στο στούντιο ή θα είναι κανένα. Θα σου πω. Ναι, μπορεί να μην θες. Κατάλαβα. Λοιπόν, Κώστα. Γιάρη θα είναι, φίλε, δεν είναι. Μείνε εσύ, Κώστα. Λοιπόν, ο Καλογεράς μαζί μας. Άρη και Νέα Δημοκρατία, άρα φύγε. Θα μας πούνε και τους συντριβάνει στην Ομόνια, όχι, το πάρτι που έγινε. Μόνο για τον Άρη, μόνο για τον Άρη. Δεν θα μιλήσουμε. Αν πάρεις μπύρα από κανένα take away καφέ, κολλάς κορονοϊού. Αν πας με Ομόνια με το μελλοντικό πρωθυπουργό της χώρας, δεν θα κολλήσεις, Κώστα. Ποιος είναι ο μελλοντικός πρωθυπουργός της χώρας? Ποιος είναι, φίλε, Παπαγιάννης είναι. Δεν θα γίνει πρωθυπουργός. Θα κάνει τρεις θητείες ο Μητσοτάκης και μετά. Λοιπόν, πάμε στο μέλλον. Λοιπόν, Ότο Καλογεράς. Τι λες, Κώστα? Ναι. Δεν το σκεφτήκαμε. Ναι. Τρία καταστήματα. Ότο Καλογεράς, Γρηγορούλα, Πράγη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά Συμμαχή, ωραίο Κάστρο και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης, Μουντανιώνης, στη Θέρμη και φυσικά otokalogeras.gr. Και το σημαντικότερο είναι ότι θα δώσετε το αυτοκίνητό σας για έναν υπεύθυνο έλεγχο στους έμπειρους ανθρώπους του Ότο Καλογεράς. Σέρβις, ανοπιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης για να μην τρέχετε από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, πάμε στο break. Και ενώ ονοματεπώνυμο, αν θέλετε, το μήνυμά σας. Και εμείς ακόμα είμαστε στην περίοδο προσαρμογής για τα μηνύματα. Θα τα συνηθίσουμε κι εμείς. Στο 54222. Σωστό. Την καλησπέρα σας, το σχόλιο σας. Εντάξει, οτιδήποτε θέλετε. FM, λοιπόν, το μήνυμά σας στο 54222. Χρέωση μόλις 0,62 λεπτά του ευρώ. Ο ΦΠΑ είναι μέσα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια. Στο ξεκίνημα της εκπομπής σας είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη, προγραμματισμένη τουλάχιστον, η τηλεδιάσκεψη των ανθρώπων του Άρη με τον κύριο Γέρα Πετρίτη για το γνωστό θέμα με τον Άρη, τη FIFA κτλ. Θα πάμε να μιλήσουμε και για αυτό το ζήτημα, αλλά γενικότερα για το θέμα του Άρη με έναν καλό φίλο από τη μία, φίλο του Άρη από την άλλη, αλλά η ιδιότητά του, και νομίζω ότι αυτό είναι που μας έκανε να τον καλέσουμε, είναι και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εκλεγμένο μέλος, συνέλευση των αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος επίσης, άρα και στα οικονομικά μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά αυτό που εγώ τουλάχιστον θέλω να ακούσω είναι το κατά πόσο και οι πολιτευτές εδώ του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και γενικότερα όλος ο οργανισμός, είναι δίπλα στον Άρη στην προσπάθεια αυτή που κάνει. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Κυριάκο Χαμουζά. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον θα έλεγα. Ναι, μια χαρά είμαι. Παρακολουθώ και εγώ την υπόθεση του Άρη. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάκτυλό μου. Είμαι φίλαθλος της ομάδος και προσπαθώ, εκτιμώντας τις εξελίξεις, να δω το πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εσείς ως φίλαθλος του Άρη δεν είναι δύσκολο να καταλάβετε ποια είναι η κατάσταση και δεν χρειάζεται να εξηγούμε. Κύριε Ταλτίδη, δεν θα είμαι αντικειμενικός. Θα προσπαθήσω όμως, λόγω των ιδιωτήτων που μου, να είμαι. Νομίζω ότι υπάρχει μια ασάφεια στην όλη ιστορία. Είδα χτες ότι δημοσιεύτηκε μια παρόμοια απόφαση της FIFA. Πηγαίνω απευθείας στις λεπτομέρειες. Ναι, της Πάρμα.
του Νίνη, μπράβο, με τον Παναθηναϊκό για τις 500.000. Αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να με διορθώνετε αν κάπου δεν είναι μόνο, οποίο... δεν είναι μόνο του Παναθηναϊκού, είναι για όλες τις υποθέσεις της Πάρμα. Η απόφαση βλέπω, λέει λοιπόν, ότι για όλες. Βλέπω κύριε Σαλτίδη λοιπόν τον ίδιο δικαστή, αν δεν κάνω λάθος, ένα Παραγουανό, τον Αλεξάνδρο Πιέρα, να παίρνει μια απόφαση το 10-19 που να λέει ότι η Parma Calcio 13 δεν είναι η συνέχεια της εταιρείας Parma Football Club. Λέει ότι είναι η συνέχεια, αλλά παρόλα αλλά αυτά... δεν χρειάζεται να καταβάλει το ποσό. Εγώ είπα ότι δεν είναι η συνέχεια, γιατί για το συγκεκριμένο ποσό. Δηλαδή δεν αναγνωρίζει την οφειλή της παλιάς εταιρείας σε σχέση με την καινούργια εταιρεία. Επομένως μπορεί να μην δεν δικαιούται μάλλον τα χρήματα... ο Παναθηναϊκός. Και είναι εξοργιστικό το ότι λέει ότι δεν είναι, ότι ενώ είναι η συνέχεια η αθλητική, γιατί έχει το ίδιο σήμα, τα ίδια χρώματα, τα ίδια όλα, το εξοργιστικό είναι ότι λέει ότι δεν τα δικαιούται, διότι είναι σύμφωνο αυτό με τους Ιταλικούς νόμους. Δηλαδή είναι σαν να μας τρολάρει. Είναι πραγματικά σαν να μας τρολάρει ο συγκεκριμένος. Γι' αυτό λέω κύριε Τσαλτίδη ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες σχετικά με την παρέμβαση της FIFA στο ελληνικό δίκαιο. Σίγουρα στην περίπτωση του Άρη έχουμε μια καινούργια εταιρεία που δεν αποτελεί συνέχεια της παλιάς εταιρείας, γι' αυτό έγινε και καθάριση. Ο Άρης δεν επαιτεί αυτή τη στιγμή. Ζητάει ισομεταχείριση και ισονομία, κύριε Τσαλτίδη, γιατί το ελληνικό δίκαιο δεν αναφέρεται. Υπάρχει μια ασάφεια σχετικά με τις εταιρείες οι οποίες επανιδρύονται και δεν αποτελούν συνέχεια των παλαιών εταιριών. Ο Άρης δεν επαιτεί, θέλει το πρόβλημά του να μπορέσει να το ξεπεράσει και μην νομίζει κανένας ότι θα φερθεί χαριστικά στον Άρη, διότι στην ουσία ο Άρης ζητάει την ισονομία και την ισοπολιτεία, ότι έλειψε 5-6 χρόνια από την Super League. Σημαίνει πολύ πολύ απλά για κάποιον που θα θεωρήσει σκόπιμο ότι μετακυρίζονται ευνοϊκά τον Άρη, ότι έχει χάσει ένα πλήθος ακαθάριστων εσόδων από αυτή την παρουσία του. Η ομάδα κατά μέσο όρο είχε από 5, το λιγότερο 5 με 6 εκατομμύρια καθάριστα έσοδα και στις χρονιές που δεν πήγαινε καλά της οικονομικής κρίσης, πολλαπλασιάστηκε αυτό επί 6 χρόνια, για να δείτε τι έχει χάσει. Άρα ο κύριος ζημιωμένος της εκαθάρισης είναι και ο ίδιος ο οργανισμός. Ναι, να σημειώσουμε και κάτι ακόμα. Να σημειώσουμε κάτι ακόμα. Ότι η παλιά ΠΑΕ υφίσταται. Η παλιά ΠΑΕ υπάρχει. Νομικά υπάρχει. Έχει περιουσία καταρχήν. Είναι σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες που ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο, ως η ΑΕΚ παραδείγματος χάρη, ή η Λάρισα, ή ο Όφη. Έχει περιουσία στο όνομά της. Είναι λοιπόν εντελώς παράλογο να λες. Το έφερνα και ως παράδειγμα, λίγο κακόγουστο είναι μία, αλλά είναι νομίζω το πιο παραστατικό. Δεν γίνεται να ζει ο πατέρας που να είναι τιμωθάνατος και να έρχεται η εφορία πριν πεθάνει και να λέει στο γιο του: α, κοίταξε να δεις, εσύ η φυσική του συνέχεια πλήρωσέ τα. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό τονίζω ότι η υπόθεση έχει ιδιαιτερότητες και έχει κάποια κομμάτια τα οποία είναι ασαφή. Και αδιευκρίνιστα για μένα. Ζήτησα να μιλήσουμε. Σωστά τα λέτε και συντάσσομαι. Απλά θέλω να πω το εξής, ότι ζήτησα να μιλήσουμε για τον εξής λόγο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, λίγο πολύ, όλοι οι αργιανοί εντός εισαγωγικών τα λέμε, τα συζητάμε κτλ. Το ζήτημα είναι να το καταλάβει και η κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι, είναι διαφορετικό να είσαι μέσα στο πρόβλημα και ο Χαμουζάς μπορεί να το ξέρει γιατί είναι αργιανός, γιατί ζει εδώ, γιατί αντιλαμβάνεται, ξέρει την υπόθεση. Και είναι διαφορετικό να μπορούμε να μεταφέρουμε στη σωστή διάσταση. Και στον κύριο Γεραπετρίδη που αυτή τη στιγμή συνομιλεί με τους ανθρώπους του Άρη. Βλέπετε, υπάρχουν επιστολές διάφορες που μπερδεύουν στο μυαλό του κόσμου καταστάσεις. Δηλαδή, παίκτες Έλληνες που δεν έχουν καμία σχέση με το όλο θέμα, συστόμ, FIFA κτλ. Είναι τελείως διαφορετικές υποθέσεις. Προσπαθούν τώρα να την εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Και σου λέει, α, να πάρω κι εγώ τα λεφτά. Πώς θα πάρεις τα λεφτά ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ θα μου επιτρέψετε λίγο να παρέμβω τώρα σε αυτό, γιατί έχω διαβάσει κι εγώ, έχω γίνει λήπτης και πολλών αρνητικών μηνυμάτων. Ναι. Κάποιοι βρήκαν ίσως ευκαιρία να χτυπήσουν γενικά τον σύλλογο, αλλά να ξέρουν ότι ο Άρης έχει και πολλούς φίλους. Δεν έχει μόνο εχθρούς και έχει και πολλούς φίλους παντού, κύριε Τσαλτίδη, και σταματάω εδώ. Τώρα σε αυτό που λέτε εσείς, θέλω να είμαι αντικειμενικός. Πρώτον πρέπει να προσδιοριστούν τα περιθώρια ανάμειξης της πολιτείας στο πλαίσιο των νόμων και σε σχέση με το αυτοδιοίκητο
του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και τα όρια ανάμειξης της πολιτείας, της σχέσης με τη FIFA και στο μνημόνιο. Εδώ δεν χρειάζονται ευκολόγια ούτε μεγάλες κουβέντες. Εδώ το σωματείο πρέπει να είναι έτοιμο και νομίζω ότι είναι να γνωρίζει όλες τις πτυχές της συγκεκριμένης απόφασης και να ζητήσει την διευκόλυνση στα αιτήματά του. Δεν νομίζω ότι είναι άδικο το αίτημα του Άρη, ότι μια καινούργια εταιρεία και εφόσον είναι συνεπής στις τωρινές της καταβολές και υποχρεώσεις. Να πούμε ότι χθες να ενημερωθεί και ο κόσμος, ο Άρης, εξόφλησε όλες τις οφειλές σε δημόσιο και ΕΦΚΑ, είναι στο μηδέν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μηδέν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι, κινείται πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά προς τη σωστή κατεύθυνση, κύριε Τσαλτίδη. Όταν λοιπόν έχεις μια νόμιμη καινούργια εταιρεία που έχει καταβάλει τις υποχρεώσεις της, νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσεις με προσεκτικό τρόπο και στα πλαίσια πάντα των δυνατοτήτων που σου παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο και το πλαίσιο του αυτοδιοίκητου του ελληνικού ποδοσφαίρου, ώστε να μπορέσεις να συνδράμεις προκειμένου να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εγώ νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε. Εκτιμώ ότι είναι, ότι ήταν μάλλον, αν και δεν είμαι ενήμερος για τη συνάντηση τώρα που διενεργείται αυτή τη στιγμή, θεωρώ όμως, κύριε Τσαλτίδη, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι επίτευγμα για την ΠΑΕΑΡΙΣ ότι έγινε συνάντηση, γίνεται, πραγματοποιείται συνάντηση πραγματοποιούμενη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά εκτιμώ επίσης και από την άλλη πλευρά ότι υπάρχει βούληση από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Υπουργό τουλάχιστον να αφουγκραστεί τα συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν το πρόβλημα αυτό που ανέκυψε. Να τα αφουγκραστεί και να τα υλοποιήσει κιόλας, θα πω εγώ. Εγώ θα μιλήσω αντικειμενικό. Συγγνώμη, θα πω, εντελώς αντικειμενικά. Να εφαρμοστούν οι ελληνικοί νόμοι, ζητάει ο Άρης. Δεν λέει να αλλάξει κάποιος νόμος. Δεν λέει να κάνουν κάτι άλλο. Λένε ακριβώς το νόμο με τον οποίο εγώ πληρώνω την εφορία μου ως νομικό, ως ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία στην Ελλάδα. Κάνω ό,τι μου λέτε εσείς, ό,τι λέει ο νόμος. Ο νόμος που ακολουθεί ο Άρης είναι νόμος που ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή το 2016. Δεν είναι κάτι, δηλαδή θα ήταν δύσκολο όντως να πει αλλάξτε το νόμο για να σωθώ. Εδώ λέει εφάρμοσε τον νόμο. Αυτό θέλω, γιατί ένας Παραγουανός άλλο λέει για μένα, άλλο λέει για την Πάρμα. Κάτι συμβαίνει εδώ εκεί. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Σίγουρα, κοιτάξτε, εμφανίστηκε ένας νόμος του 18 που πρέπει να έχει αναδομικότητα και το 16. Και αν είναι έτσι, θα έρθουν τα δεινά, δεν θα σταματήσουν στον Άρη. Νομίζω και άλλες εταιρείες. Έτσι είναι. Αλλά η Πάρμα, η απόφαση είναι το 19. Θα ακολουθήσουν. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω, λοιπόν, κύριε Τσαλτίδη, διότι ενός κακού μοίρια έπονται, είναι το γεγονός, συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν είμαι νομικός για να σας πω τις πτυχές της νομοθετικής διαδικασίας και τα περιθώρια παρεμβάσεων και θέλω να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω. Σίγουρα όμως συμφωνούμε ότι το ελληνικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει ή δεν υποχρεώνει μια νέα εταιρεία να πληρώσει τις οφειλές της προηγούμενης εταιρείας. Όχι μόνο αυτό. Είναι σαφής ο νόμος. Λέει δεν τα πληρώνεις. Το δεύτερο κομμάτι που μου έχει δημιουργήσει μια εύλογη απορία, κύριε Τσαλτίδη, είναι το γεγονός ότι ενώ υπάρχει Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, έχει γνωμοδοτήσει, αν δεν κάνω λάθος, δύο φορές στην περίπτωση του Derbyshire, του ποδοσφαιριστή Derbyshire που παρακολουθώ, με τρόπο διαφορετικό από αυτό που έρχεται σήμερα η FIFA για να επιβάλλει την ποινή. Όχι, έχει γνωμοδοτήσει. Έχει βγει απόφαση από τρεις αεροπαγίτες. Μπράβο, στο διαιτητικό της ΕΠΟ. Και δημιουργεί αυτό μια εύλογη απορία. Διότι αν υφιστόταν από την αρχή συγκεκριμένη τιμωρία, νομίζω η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα έπρεπε να λάβει, να γνωστοποιήσει και να λάβει και τις ανάλογες αποφάσεις. Δεν γίνεται ένας ποδοσφαιριστής να γίνονται μεταγραφές, να παίζει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι και αυτό και ένα θέμα. Μια ωραία πρωία να χτυπήσει κάποιος την πόρτα και να πει: ξέρετε, παιδιά, χρωστάτε, δεν παίζει κτλ. Καταλαβαίνετε ότι εγώ μου δημιουργεί αυτό εύλογη απορία και σταματάω εκεί. Μάλιστα. Διότι αν το ανώτατο όργανο
δεν μπορεί να ενημερώσει μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία προκειμένου να προλάβει κάποιες καταστάσεις, μου δημιουργεί έτσι διάφορες... Όχι μόνο δεν ενημέρωσε, είπε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι, δεν δίδεται αυτό, κανένα ζήτημα. Αυτό, και βγαίνει τώρα Κούγιας και λέει δεν έγινε στο σωστό χρόνο η αντίδραση. Ο Άρης έκανε ότι του είπε η ΕΠΟ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αν του λέγε η ΕΠΟ, κοιτάξτε να δεις, είμαστε βρώμα, κάνε προσφυγή στη FIFA τότε να συνεκδικάσει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, θα έκανε. Όταν όμως η ΕΠΟ σου λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι ότι και πριν 12 χρόνια. Εκεί θα έπρεπε να είναι και ο πιο καχύποπτος ίσως ο Άρης και θα έπρεπε να το ψάξει και λίγο μόνος του. Αυτό εγώ χρεώνω μόνος στην ομάδα, ότι δεν θα έπρεπε να έχει εμπιστοσύνη. Γι' αυτό χειρίζομαι τη λέξη υποψία, κύριε Τσαλτίδη. Υποψία. Ωραία. Αλλά σίγουρα αυτός ο ρόλος είναι περίεργος και σταματώ εδώ. Τώρα, είναι σαφές ότι η FIFA παρεμβαίνει στο ελληνικό δίκαιο και θα πρέπει σύνομα και στα πλαίσια μιας ευνονούμενης πολιτείας και σε ένα κράτος δικαίου να υπάρχει η ανάλογη πρόβλεψη για τις παρόμοιες περιπτώσεις. Μάλιστα. Και σταματάω εκεί. Ο Άρης δεν είναι μια ομάδα, είναι ένας μεγάλος αθλητικός σύλλογος της πόλης. Για μένα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και ένα κοινωνικό κίνημα, κύριε Τσαλτίδη. Αλλά με γνώμονα και το καλό γενικότερα και του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού και της πόλης, εκτιμώ και εύχομαι να δοθεί λύση στο δίκαιο αίτημά του. Επαναλαμβάνω πάλι, ο Άρης έχει πληρώσει αμαρτίες και δεν επιζητά μια δίκαιη μεταχείριση. Μάλιστα. Καλώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και ελπίζω η επόμενη φορά που θα τα πούμε να συζητάμε για την επίλυση του θέματος πλέον, να έχει λυθεί το ζήτημα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ, να σας δώσω κουράγιο στο έργο που κάνετε και ελπίζω και εγώ την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε μαζί να μιλήσουμε για πιο ευχάριστα πράγματα. Ωραία. Και να έχει λυθεί το θέμα. Να αποτελεί μια ανάμνηση. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν. Από τον κύριο Χαμουζά. Χρειάζεται και η πίεση προς αυτή την κατεύθυνση. Στέργιο, όμως αντιλαμβάνεις, η πίεση μπορεί να δοθεί από εμάς εδώ, στους τοπικούς. Γιατί αν δεν γίνει, τον Κυριάκο και όλους τους υπόλοιπους θα αναζητούν πλώς, εδώ. Αν είναι δίκαιο το αίτημα του Άρη, δεν μπορώ εγώ να το κρίνω, γιατί δεν είμαι και αντικειμενικός. Είναι δίκαιο πάντως και το αίτημα γενικότερα των ποδοσφαιριστών, παλιών, καινούριων, Ευρωπαίων, Αφρικανών, Ελλήνων, να πάρουν τα χρήματά τους. Βεβαίως. Από αυτούς πρέπει. Και καμιά φορά δεν είναι, Χρυσάνθε, τουλάχιστον στη δική μου λογική που δεν είμαι νομικός, δεν είναι πανάκια ότι ένας ελληνικός νόμος μπορεί να είναι πάνω από τους νόμους της FIFA, γιατί θα μπορεί για παράδειγμα μια χώρα να πει φέτος λόγω κορονοϊού δεν θα πάρουν χρήματα οι ξένοι ποδοσφαιριστές με νόμο του κράτους. Ναι, αλλά το καταστατικό της FIFA όμως αναγνωρίζει ότι είναι από πάνω. Και αποδεικνύεται με την απόφαση για την Πάρμα. Να σου πω κάτι όμως. Νομίζω ο καθένας το καταλάβει. Δεν ξέρω την υπόθεση της Πάρμα. Την έχουμε δημοσιεύσει όλοι. Στα αγγλικά δεν τη γράφουμε εμείς. Βάζουμε φωτογραφίες στην απόφαση. Δεν είναι δυνατόν το λέμε μόνοι μας. Όχι, ενώ δεν ξέρω το υπόβαθρο στην Πάρμα, ναι. Πώς έγινε η ιταλική νόμη, η καθάριση, αν υπάρχει αυτή η έννοια. Ακριβώς αυτό λέει. Χρεοκοπία λέει και τα λοιπά και λέει ότι δεν τα δικαιούστε γιατί δεν πήγατε στα ιταλικά δικαστήρια. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, δεν ξέρω. Να το θέλαμε να βγει αυτή η απόφαση τώρα, να κατασκευάζαμε μια υπόθεση, ρε φίλε. Να κατασκευάζαμε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν σου κρύβω ότι έψαξα να βρω στην πειθαρχική της FIFA παρόμοιες υποθέσεις με αυτές του Άρη. Και υπήρχαν κάποιες υποθέσεις, αλλά ήταν όλες το 16, το 15, το 17. Θα μου λέγανε είναι πριν το 18. Και έρχεται και βγάζει αυτή για την Πάρμα και πέφτω κάτω. Ειδικά εκεί που λέει ότι είναι αδιαμφισβήτητο ότι αποτελεί τη συνέχεια. Δηλαδή λέει και ότι αποτελεί τη συνέχεια. Αλλά δεν θα πληρώσει εσύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο break και θα επιστρέψουμε να κάνουμε λίγο ποδοσφαιροκουβέντα. Ναι, θα είναι παιδιά πολύ καλή κουβέντα. Είναι εγγύηση ο καλεσμένος μας, οπότε επειδή όλοι θα ασχοληθούμε με τη Γερμανία το Σαββατοκύριακο. Πώς γίνεται να είναι Άιντραχτ αυτό, ρε φίλε. Πες λίγο τώρα. Θα το ρωτήσω. Θα το ρωτήσω στον αέρα. Θα το ρωτήσω. Όλοι θα ασχοληθούμε το Σαββατοκύριακο με την Bundesliga. Έχει και Ντόρτμουντ Σάλκε, φίλε. Ω, ματσάρα. Το ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουτ, ντέρμπι Μίσους και οι φίλαθλοι δίπλα-δίπλα αλλάζουν κασκόλ. Στο μυαλό μας το είχαμε. Πού να ξέρουν αυτοί. Ντέρμπι του Μίσους. Λοιπόν, για άλλη δύο λεπτών μαζί μας η πίτσα Mr. Gold, 2-3-10.
62-85-86, η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο. Να έρθουν και ανατολικά, χρειάζεται φίλοι σου. Θα κανονίσω. Θα ανοίξω ένα μαγαζί. Εντάξει. Ωραία. Πάρτωση. Λοιπόν, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα, πίτσες, μακαρονάδες, κατσόνε, πενιρή, αλλά και μαγειρευτά πιάτα ημέρα. Το μενού αλλάζει κάθε μέρα. Μερίδα από 2,80 η καθεμία. Παρακαλώ, διάλειμμα 2 λεπτών και επιστρέφουμε. Μείνετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί μια πολύ ωραία συνέντευξη. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Έχω δύο συναδέλφους στις γραμμές. Ο ένας είναι γνωστός, λέγεται Κώστας Κούσης. Ο άλλος είναι ακόμα πιο γνωστός, γιατί κάνει πολύ ωραίες περιγραφές, λέγεται Άλκης Τσαφδαράς. Μορφή, μορφή που είσαι εσύ. Καλησπέρα. Καλά ρε φίλε. Καλά ρε φίλε. Κανόνισες που δεν σήκαμε να βλέπουμε μόνο εσένα και να ακούμε μόνο εσένα, δηλαδή στον ΟΤΕ. Να αναγκαστείτε να βλέπετε που δεν σήκαμε. Μέχρι και τσβάιτε λίγα. Και σβάιτε λίγα και θα παρακαλώ. Τσελεπάρι έχω εκεί, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Σωστό. Άρχι μου, πού σε βρίσκουμε, στο σπίτι, στο κανάλι, πού είσαι εσύ? Ακόμα λίγο σπίτι εδώ να ετοιμαστούμε, να διαβάσουμε και τα τελευταία. Ναι. Και από αύριο κανονικά κανάλι. Χωρίς πολλά βέβαια από εκπομπές και τέτοια κι εμείς. Ναι. Μόνο αύριο έχουμε κάτι, πριν την έναξη 3,5 ώρα. Κατά διάρκεια το live action, γιατί έχει και 6 μάτς, 5 μάτς ταυτόχρονα. Και τα υπόλοιπα θα έρθουν. Και αυτά να πούμε κι εμείς έναν κανονικό ρυθμό. Άλκη, πολλοί κόσμοι απορεί. Καλά, η Γερμανία με τόσα κρούσματα είναι η πρώτη που ξεκινάει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, τη Λευκορωσία την αφήνουμε απ' έξω που δεν σταμάτησε ποτέ, ας πούμε. Ναι, είναι το πρώτο σοβαρό πρωτάθλημα το οποίο ξεκινάει. Πώς συνδυάζεται αυτό το πράγμα, γιατί ακόμα υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν κρούσματα. Και όμως η Μπουντεσλίγκα και η Σβάτη Λίγα ξεκινάνε από αύριο. Ισχύουν όλα αυτά και υπάρχει έντονη μουρμούρα και γκρίνια από τους υπόλοιπους μη φαν των αθλημάτων, των σπορ και του ποδοσφαίρου, οι οποίοι τονίζουν τα πολύ λογικά σενάρια, δεδομένα μάλλον και γεγονότα, ότι δεν έχουν ανοίξει σχολεία, δεν έχουν ανοίξει παιδική σταθμή, δεν έχουν ανοίξει γυμναστήρια, δεν έχουν ανοίξει εστιατόρια, καταστήματα και παίζουν ποδόσφαιρο. Πώς γίνεται αυτό, τι ξεχωριστή θέση έχουν οι ποδοσφαιριστές. Η Γερμανική Λίγκα επιμένει ότι και εμείς πλέον ανήκουμε στους επαγγελματίες, δηλαδή όπως ένας εργάτης στο εργοστάσιο θα αναγκαστεί να επιστρέψει, έτσι και εμείς Σωστό. Πρέπει να ακολουθήσουμε το επάγγελμά μας. Μην μπούμε σε δικασία πόσα βγάζει ο εργάτης, τι μισθό έχει ο εργάτης, τι μισθό έχει ο παίχτης της Μπουντεσλίγκα. Απλά ο καθένας το βλέπει από την πλευρά του, εννοείται πως δεν μας αφορά το πόσα βγάζει ο καθένας. Από την άλλη βέβαια η Γερμανική Λίγκα τονίζει ότι είναι και θέμα επιβίωσης των συλλόγων παύλα επιχειρήσεων, γιατί όταν απομένει μια τελευταία τηλεοπτική δόση για 36 ομάδες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας επαγγελματικών κατηγοριών αυτές οι δύο, μιλάμε για μια τελευταία τηλεοπτική δόση χρημάτων 350 εκατομμύριων ευρώ, που σημαίνει ότι καταλαβαίνει κανείς πως ακόμα και η Σάλκε που έχει θέμα επιβίωσης, όσο οξύμορο και αν ακούγεται αυτό για μια Σάλκε που την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να έχει μια διαρκή ευρωπαϊκή παρουσία. Μία Mainz έχει πολύ μεγάλο θέμα επιβίωσης, μην πάμε πιο κάτω στην Zweite Liga, κάτι χωριά εκεί που όντως έχουν και αυτά τα δικά τους θέματα. Όπως και να έχει, ακόμα και στη Γερμανία και νομίζω και στις άλλες προηγουμένες ποδοσφαιρικά χώρες, όλοι τελικά στηρίζονται στα τηλεοπτικά δικαιώματα και στα χρήματα που παίρνουν από την τηλεόραση και είναι αναγκαία να έχουν αυτά τα χρήματα για την επιβίωσή τους, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πως αν βγάζεις 5 ευρώ θα χαλάσεις 4 ευρώ, αν βγάζεις 100 θα χαλάσεις 99 και ούτω καθεξής. Άρα και οι ομάδες κάπως έτσι κινούνται και γι' αυτό υπήρχε ένα ρίσκο τώρα να μην βγάλουν καν την σεζόν, παύλα και τη χρονιά μέχρι τέλος του 20. Οι ομάδες είναι μαζί, οι Άλκοι και οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή θέλουν να παίξουν, ή υπάρχουν και φωνές εντός της λίγκας, κάποια ομάδα να είναι λίγο στην κόντρα? Τι κλίμα υπάρχει? Κοίτα, να διευκρινίσουμε. Άλλο σύλλογος και άλλο οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Ο σύλλογος, οι σύλλογοι συμφώνησαν εκτός από τη Mainz και τη Werder. Γιατί εκεί οι προπονήσεις, να καταλάβετε, ορίστηκαν είπε η κυβέρνηση ναι, ορίστε, ξεκινήστε, αλλά επειδή υπάρχουν τα 16 διαφορετικά κρατήδια, τα οποία έχουν διαφορετικούς ψηφοφόρους, έχουν διαφορετικό πρωθυπουργό και όλοι λογοδοτούν, ας πούμε, στη Μέρκελ, για να το πούμε πολύ απλά, το κρατήδιο που μένει η Mainz, όπου είναι πρωτεύουσα η Mainz, και η Βρέμη, βόρεια, είχαν διαφορετικούς κανόνες. Άρα όταν η Bayern, η Augsburg ξεκίνησαν προπονήσεις, οι άλλοι άρχισαν μετά από 2-3 εβδομάδες. Άρα υπάρχει έτσι ένα μειονέκτημα αγωνιστικό, ας πούμε, έστω και αυτές τις προπονήσεις των 2 ατόμων, των 4 ατόμων group κτλ.
Η Πάντα, α πούμε, στη Βόρεια Ρινανία και Βεσφαλία ξεκίνησε πρώτη από όλες τις ομαδικές προπονήσεις πριν από ένα δεκαήμερο. Υπάρχει μια διαφωνία σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή στην σύσκεψη, στην τηλεδιάσκεψη την περασμένη εβδομάδα για την τελική οριστικοποίηση των ημερομηνιών, που ήταν τελικά 16 Μαΐου αφού πήραν το πράσινο φως από τη γερμανική κυβέρνηση. Mainz και Werder είπαν όχι, θέλαμε 23 για να έχουν μια ακόμα εβδομάδα παραπάνω προπονήσεις, καθώς είναι εμφανώς ανέτοιμες, όπως και γενικά βέβαια όλες θα είναι ανέτοιμες, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ποδοσφαιριστές δεν μας αφορά, δεν μας ενδιαφέρουν. Παίζουν, τέλος. Ναι. Δεν ρωτήθηκαν καν. Δεν ρωτήθηκαν καν. Προφανώς και φοβούνται, προφανώς και υπάρχει ζήτημα. Ναι, παιδιά, είναι απλό και ταυτόχρονα τόσο δύσκολο. Δεν νομίζω να ρωτήθηκε κανείς. Ναι. Όλοι βέβαια λένε για το τυπικό, εντάξει, όποιος φοβηθεί, δεν χρειάζεται να αγωνιστεί κτλ. Αλλά τώρα, αν μιλάμε για χίλιους ποδοσφαιριστές και βγουν οι δύο απ' έξω, πείτε μου ποιος είναι λάθος. Ναι, όχι λάθος, αυτοί θα είναι σωστοί οι δύο, αλλά πώς θα φανεί εκτός για την όλη αυτή διαδικασία. Δεν ρωτήθηκαν καν οι ποδοσφαιριστές. Μπαίνουν, παίζουν και εμένα είναι με πολύ μεγάλη απορία και τους πρόσφυγα και όλα τα παιδιά που παίζουν Bundesliga. Τι κάνατε αυτό το διάστημα, πώς είστε αυτό το διάστημα, δεν χαιρετιόσασταν, δεν κάνατε high five με τους παίκτες σας, δεν ήσασταν κοντά να συζητήσετε κάποια τακτική, κάποια συστήματα, δεν μαρκάρατε στο corner ή στο foul. Ναι. Και ακόμα και να μην το έκαναν τώρα, δεν θα συμβεί στο match. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, πριν μπω να παίξω το match, δεν θα έχει γίνει το τεστ για το αν είμαι. Αν έχω ζητήματα με κορονοϊό, πυρετό, τέλος πάντων όλα αυτά τα τεστ. 7 φορές, ναι. 7 τεστ μέσα στην εβδομάδα. Άμα λοιπόν μπαίνω μέσα στο μάτς και δεν έχω κορονοϊό, πώς θα κολλήσω. Είναι τόσο απλό. Άμα είναι τόσο απλό, οκ. Δεν ξέρω. Αν ήμουν λοιμοξιλιό, πώς το λένε, ειδικός, είναι και δύσκολη λέξη με τον κύριο Τσιόδρας, θα σου έλεγα. Ισχύει το νούμερο και 25.000 τεστ ανά εβδομάδα σε Bundesliga και Zweite Liga. Όχι, ένα εβδομάδα. Σύνολο. Από την αρχή που ξεκίνησαν μέχρι τέλος της, μέχρι 30 Ιουνίου που είναι να λήξει το πρωτάθλημα, μιλάμε συνολικά για 25.000 τεστ. Τεστ επίσης τι εννοούμε, οι παίκτες της Κολονίας που βρέθηκαν θετικοί στο πρώτο τεστ και μετά αρνητικοί στο δεύτερο και στο τρίτο. Αυτό θεωρείται κρούσμα. Προληπτικά μπήκαν σε καραντίνα οι δύο αυτοί οι παίχτες. Ναι. Πάλι, πρωτόκολλο, ναι, σας απαντώ. Πάλι ανάλογα με τα κρατήδια. Κολονία και Gladbach που είχαν κρούσματα και σε παίχτες και σε φυσιοθεραπευτές και σε υπαλλήλους του συλλόγου, αυτοί απομονώνονται, συνεχίζουν τα τεστ στην υπόλοιπη ομάδα και στους υπόλοιπους υπαλλήλους. Και άλλο θετικό, απομονώνονται ο τάδε παίχτης ή ο τάδε υπάλληλος. Απομονώνονται ο παίχτης ομάδα. Ο παίχτης. Οι υπόλοιπα τεστ, την υπόλοιπη ομάδα. Είναι όλα αρνητικά. Ωραία. Σαν τραυματίας δηλαδή. Τραυματίστηκε. Σαν τραυματίας. Δηλαδή, συγγνώμη να σου πω κάτι. Αν πάθηκα αστρεντερίτιδα και μπορεί να κολλήσουν όλοι, δεν παίζουμε. Παίζουμε. Φυσικά. Ο Φόρμπερ που είναι στην καραντίνα τώρα στο ξενοδοχείο, όλες οι ομάδες από τη Δευτέρα έχουν πάει σε εβδομαδιαία καραντίνα. Ναι. Ένα ξενοδοχείο μόνοι τους. Ένας όροφος τέλος πάντων ξενοδοχείου μόνοι τους. Δεν τους βλέπει κανείς, δεν βλέπουν αυτοί κανέναν. Εκτός βέβαια από τον απίθανο τον προπονητή της Augsburg. Ο οποίος εχθές και ώρα σε συνέντευξη που το παραδέχτηκε ότι ήμασταν σε καραντίνα, ναι, ο Χάικο Χέρλι είχε το μεταξύ, ο οποίος ανέλαβε πριν τη διακοπή, απολύθηκε ο Σμιτ και ανέλαβε την Augsburg χωρίς να έχει δώσει επίσημο μάτς, περιμένει τώρα πώς και πώς να είναι στον πάγκο και σου λέει εχθές μπροστά σε όλους τους εκπροσώπους του τύπου, σε τηλεδιάσκεψη πάντα, ότι ναι, ήμασταν σε καραντίνα βεβαίως και ξαφνικά διαπίστωσα ότι μου έλειπε μία οδοντόκρεμα και μία κρέμα σώματος. Τι να κάνω, βγήκα, πήγα στο σούπερ μάρκετ, ξέχασα την μάσκα μου, ξαναγύρισα, ξαναπήγα. Ναι, εντάξει. Και τελικά του είπαν τη Λίγκα, βέβαια, άνθρωπέ μου, δεν θα είσαι στον πάγκο στο ματς με τη Wolfsburg. Το καημένο. Απίθανος πρώτος, απίθανος νούμερο 2 Καλού βέβαια με το περίφημο βιντεάκι της Χέρτα που έβγαλε εκεί μέσα στα τεστ τα οποία γινόντουσαν, κορόιδευε τα τεστ και τη διαδικασία, έδειχνε την επιταγή του για τη μείωση των μισθών και πόσο δεν συμφωνεί. Είδες όμως, εκεί πήραν και τις επιταγές, επιταγές για τη μείωση και τα λοιπά. Εδώ ακόμα είμαστε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εκεί τα πήραν. Εντάξει. Άλκη, είπαμε, ο καθένας όσα βγάζει, τέτοια ζωή κάνει. Ο Καλού, αν βγάζει μισό εκατομμύριο ευρώ την εβδομάδα, ναι, τέτοια ζωή κάνει. Τι να κάνουμε. Από την άλλη, Άλκη, να σου πω κάτι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι, το έχω πει πολλές φορές, δεν είμαι φαν τόσο της Bundesliga. Μ' αρέσει πιο πολύ, ας πούμε, η Premier League και τα λοιπά, ο ρυθμός ποδοσφαίρου και τα λοιπά. Ρε φίλε, περιμένω πώς και πώς τα μάτς αύριο. Να κάτσω να δω μπάλα. Ναι. Είναι και αυτό λίγο. Δηλαδή, επειδή, Άλκη, όντως είναι μπούσουλα στη Γερμανία,
ποιοι οι κανόνες, δηλαδή στα γήπεδα ποιοι επιτρέπονται, πόσοι είναι, γιατί έχει εικόνα φαντάζομαι. Ναι, στα γήπεδα θα έχουμε... Δεν θα έχει ballboy, θα είναι δύο. Θα έχει, ναι. Θα έχει μεγάδια και μάσκα τα ballboy, δεν θα είναι τέσσερα ανά κάθε πλευρά, θα είναι δύο. Άρα συνολικά τέσσερα μάλλον, δύο και δύο από αυτές τις πλευρές. Δεν θα είναι δύο πίσω από την αιστεία, θα είναι ένας. Θα είναι συνολικά 300 με 320 άτομα στο γήπεδο, ανάλογα με την χωρητικότητα του γήπεδου. Φωτορεπόρτερ και σχολιαστές και τα λοιπά. Ναι, 100 θα είναι, 100 θα είναι μέσα στον περιβάλλοντα χώρο του, του γήπεδου και στις κερκίδες. Άλλοι 98 θα είναι στο εσωτερικό του, του γήπεδου. Άλλοι πόσοι απομένουν θα είναι εκτός γήπεδου, άνθρωποι ασφαλείας, άνθρωποι των συλλόγων, εκπρόσωποι τύπου εννοείται, τηλεοπτικά συνεργεία. Το ΒΑΡ κανονικά, αυτά. Το ΒΑΡ δεν είναι σχέση γιατί είναι ούτως άλλως στην Κολονία, στα κεντρικά στούντιο. Δεν πηγαίνει σε κάθε γήπεδο το ΒΑΡ δηλαδή, είναι στα κεντρικά στούντιο στην Κολονία. Άρα δεν αφορά. Κανονικά ο κανονισμός των 5 αλλαγών πλέον που εφάρμοσε η FIFA πρόσφατα και κλεισμένων των θυρών τα παιχνίδια. Επηρεάζει πάρα πολύ. Να συμπληρώσω αυτό που είπα πριν για τα κρατήδια. Κολονία και Λεβερκούζεν και Γκλάντμπαχ που είναι στη μία πλευρά της χώρας και σε ένα συγκεκριμένο κρατήδιο, όπως είπαμε, απομονώθηκαν οι παίχτες και συνεχίστηκαν κανονικά οι προπονήσεις. Στη Σαξονία, στην πρώην Ανατολική Γερμανία, Δυνάμο Δρέσδης, πρώτο θετικό κρούσμα. Εκεί η υγειονομική αρχή αναφέρει ένα θετικό κρούσμα ενός παίχτη, δύο παιχτών, τριών παιχτών. Όλη η ομάδα σε καραντίνα δύο εβδομάδων, που σημαίνει ότι η Δυνάμο θα παίξει ξανά σε 20 μέρες. Λέμε τώρα. Κώστα. Λιποθύμησε ο Κώστας. Λοιπόν, Άλκη, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Βλέπουμε όλα αυτά, είπαμε όλα αυτά, η επανεκκίνηση κτλ. Σε μια χώρα που έχει χιλιάδες νεκρούς. Και το συγκρίνουμε με εμάς. Θα μου πεις βέβαια, εμείς ούτε την οργάνωση έχουμε της Γερμανίας, ούτε το. Ο πληθυσμός είναι πενταπλάσιος. Ναι, και ο πληθυσμός είναι μικρότερος κτλ. Παρ' όλα αυτά, είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα είναι το παράδειγμα για όλους αυτούς, για όλες αυτές τις χώρες. Που σε κάθε περίπτωση και οπουδήποτε μας κουνούσαν το δάχτυλο. Τα Βαλκάνια γενικότερα ζουν. Ναι, σωστό. Τα Βαλκάνια γενικότερα. Βαλκάνια δεν είναι καμιά χώρα. Για μένα παίζει ρόλο και η θερμοκρασία. Δεν είμαι γιατρός, αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο να αρρωστήσω την Κυριακή που θα έχει 34 βαθμούς. Δεν ξέρω αν η Γερμανία αποτελέσει το παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους που θέλουν να παίξουν. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να παίξουν. Ναι, ισχύει αυτό. Οι Γερμανοί γενικά νομίζω σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο offside γιατί βιάζονται. Βιάζονται και βιάστηκαν πάρα πολύ για το προαναφερόμενο οικονομικό ζήτημα το οποίο τόνισα. Βιάζονται γιατί δεν θέλουν να μπλέψουν μετά τις 30 Ιουνίου με γραφειοκρατικά θέματα συμβολέων. Είναι πάρα πολύ τυπική σε αυτά, τα γνωρίζετε. Δηλαδή θέλουμε να προλάβουμε οπωσδήποτε 30 Ιουνίου να λήξει η κανονική περίοδος, η κανονική σεζόν, δηλαδή τελευταία αγωνιστική 27 Ιουνίου. Να γίνουν αρχές Ιουλίου τα μπαράζ για ο τελικός του κυπέλου και 5 Ιουλίου να έχουν κατεβάσει ρολά για να προετοιμάσουν την επόμενη. Σεζόν. Εντάξει, είναι και αρκετά τα μάτσα, αλλά είναι 9 παιχνίδια, δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι. Είναι 9 παιχνίδια, έχουν οργανώσει δύο αγωνιστικές μέσα εβδομάδα. Υπάρχει ένα μάτσο εκκρεμότητα το Eintracht Werder που μένει. Δεν είναι πολλά τα κενά δηλαδή τα οποία θα έχουν, ούτε θα δούμε πολλές φορές. Δύο θα δούμε με αγωνιστική δράση μέσα εβδομάδα. Όλα αυτά πάντα αν κυλήσουν ομαλά τα πράγματα. Ήδη η Δυνάμο θα χρωστάει δύο παιχνίδια. Ήδη κάποια άλλη ομάδα προβλέπεται να έχουμε κρούσματα. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετά κρούσματα κατά τη διάρκεια αυτού του 1,5 μήνα που θέλουν να παιχτούν οι 9 αγωνιστικές. Δεν αποκλείεται να κυλήσουν όλα τόσο ομαλά όπως θα έχουν σχεδιάσει. Μπορεί το σχέδιο το οποίο έχει η Γερμανική Λίγκα, η Task Force, να είναι απόλυτα μελετημένο, απόλυτα τέλειο στην θεωρία και στο γραφειοκρατικό κομμάτι, να έχουμε τα τεστ, η επιβάρυνση της Γερμανική Λίγκα εννοείται, βγάζει δισεκατομμύρια πλέον από συμφωνίες με τα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά αυτή τη φορά βιάζονται πάρα πολύ, γιατί πολύ απλά είναι αυτό που και ανέφερα στην αρχή, δεν γίνεται άλλη τομή στη Γερμανία να είναι κλειστή, που σημαίνει υπάρχει ακόμα μεγάλος κίνδυνος, και οι υπόλοιποι απλά να παίζουν ποδόσφαιρο. Είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Και αυτή είναι και η μουρμούρα που υπάρχει από τον απλό κόσμο, ότι δεν γίνεται εγώ να πρέπει να πάω το πρωί στο εργοστάσιο και να μην έχω ένα παιδικό σταθμό ανοιχτό για να πάω το παιδί μου. Και τι θα το κάνω, και ο άλλος να παίζει ποδόσφαιρο. Βάλε μας λίγο και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα ήταν το πιο αμφίρο που έχω κάνει λάθος. Χωρίς να το παρακολουθώ τόσο επιστάμε. Στην κορυφή υπάρχει μεγάλη μάχη. Υπάρχει μάχη, λέω αυτό. Λέω. Και δεν είναι το κλασικό, δηλαδή η Bayern και η Dortmund. Άντε η Bayern έχει ξεφύγει 10 βαθμούς, γεια σας. Νομίζω τώρα φέτος έχει και είναι και συναρπαστικό το πρωτάθλημα.
Είναι. Μετά την περσινή διάδα της Dortmund με την Bayern που αυτοκτόνησε μετά το συν 9 η Dortmund. Φέτος έχουμε και τη Λειψία και θα την έχουμε και συνέχεια νομίζω τα επόμενα χρόνια την Λειψία, τουλάχιστον όσο παραμείνει αυτό το εγχείρημα της Red Bull και παραμείνει και στο μπάγκο ο Julian Nagelsmann. Αγωνιστικά η Bayern Μονάχου ανέκαμψε το φθινόπωρο όπως θυμάστε μετά την απόλυση του Νίκο Κόβατς και τον ερχομό του Hansi Flick. Μέσα στη διακοπή φρόντισε να ανανεώσει και με τον Flick και με τον Müller και με τον Alphonso Davies. Έπονται και ο Alcantara με τον Neuer. Αλάμπα, μικρό ερωτηματικό, μήπως θα θέλει να συνεχίσει κάπου προς Ισπανία μεριά να πάρει μια άλλη δόση στην καριέρα του. Η Dortmund με πολλές απουσίες στο ξεκίνημα και ο Τσάν και ο Βίτσελ έξω και με πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, δηλαδή στα επόμενα τρία μάτς η Dortmund εκεί θα κρυθεί. Που θα βαδίσει, παίζει ντέρμπι με Σάλκε εντός, εκτός με Βόλσπουργκ και σε 10 μέρες μεσοβδόμαδα Τρίτη έχει το κλάσικερ με την Bayern. Είναι στο μείον 4. Επιστρέφει ο αρχηγός όμως, δηλαδή ο κορονοϊός στο διάστημα, αυτό το διάστημα σε πολλούς τραυματίες να επιστρέφουν, μεταξύ αυτών και ο Ρόης αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι ακόμα τόσο έτοιμος. Δεν είναι ακόμα, δεν είναι τώρα, αύριο. Την επόμενη εβδομάδα ενδεχομένως, αλλά σίγουρα. Πολύ σίγουρο σε βλέπω, αλλά οκ, κάτι ξέρεις. Εδώ, θέλω να παίξω Dortmund γι' αυτό, προσπαθώ να βρω. Πες μας τώρα, πώς έγινε η Eintracht, ρε φίλε. Εγώ είμαι Eintracht γιατί όταν ήμουν μικρός, και έμενα στην Χάιντελβεργκ και μετά στα Σπάια. Όταν ήμουν μικρός, ρε παιδί μου, νόμιζα ότι η πιο κοντινή πόλη σε εμάς, γιατί πήγαινε, ερχόμασταν με το αεροπλάνο, ας πούμε, μερικές φορές και άλλες φορές από Γιουγκοσλαβία μεριά με το αυτοκίνητο. Όταν ερχόμασταν πρώτα στη Θεσσαλονίκη, μετά κάτω Πελοπόννησο. Νόμιζα ότι η πιο κοντινή πόλη, ας πούμε, ομάδα σε μένα κοντά ήταν η Eintracht. Και ανοίγω και ένα απόγευμα την τηλεόραση, ένα τελικό σκυπέλου το 87 με το Eintracht Bochum. Στο 85-0, στο 88 Dettari Goal Foul 1-0. Λέω εντάξει, γίνομαι Eintracht που είναι και κοντινή πόλη. Αλλά μεγαλώνοντας βέβαια περαιτέρω. πιο κοντινή υπήρχαν τότε Waldhof Mannheim, υπήρχε Karlsruhe, υπήρχε Kaiserslautern, υπήρχε Saarbrücken. Δεν πειράζει, υπήρχαν πολλές ομάδες τριγύρω. Καλύτερη επιλογή Eintracht. Ναι. Τι ποδόσφαιρο να περιμένουμε να δούμε. Φαντάζομαι ότι εσύ είσαι περίεργος. Πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες. Είμαι πάρα πολύ περίεργος, δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Δηλαδή, όσοι είπατε νωρίτερα ότι δεν είμαι τόσο fan Bundesliga και θα δω τώρα πρώτη φορά, νομίζω θα δείτε ένα πρωτάθλημα το οποίο μπορεί να είναι και τρίτης ταχύτητας. Έτσι όπως το βλέπουμε. Ναι. Βέβαια, σε πολλές δηλώσεις σήμερα, γιατί έχουν γίνει επί το πλήσον οι συνεντεύξεις τύπου των προπονητών, να μου πεις τι θα πούνε και οι άνθρωποι. Οι περισσότεροι είπαν ότι, okay, δεν κουντουλούσαμε κιόλας τις προπονήσεις, κάτι κάναμε. Είμαστε σε μια σχετική ετοιμότητα. Το θέμα χωρίς κόσμο είναι και αυτό να τονίσουμε ότι είναι τεράστιο. Το Dortmund Schalke τώρα χωρίς κόσμο δεν θα έχει ένα μειονέκτημα η Dortmund και ένα μειονέκτημα η Schalke. Έχουμε συνηθίσει εμείς στην Ελλάδα. Επειδή στην Γερμανία όμως το πρώτο μάτς και κλεισμένο των θεών το είχαμε πριν διακοπή το Gladbach Κολονία για ανακαστικούς λόγους. Και επειδή συνήθως η Γερμανία επιβάλλουν ποινή αφαίρεσης χωρητικότητας και όχι και κλεισμένων των θυρών, γιατί έτσι ζημιώνουν πολύ περισσότερο τον σύλλογο. Έτσι, αυτές είναι οι ποινές δηλαδή. Όταν γίνεται κάτι σοβαρό, ας πούμε, με κέρματα, με ρήψη μπουκάλια, ποτήρια, οτιδήποτε light τέλος πάντων συμβαίνει στη Γερμανία από και που, αυτή είναι η τιμωρία. Μείωση χωρητικότητας. Γιατί αντί να έχεις 50.000 να έχεις 25, είναι μεγάλη ζημιά οικονομική για το σύλλογο. Άρα λοιπόν το πρώτο κεκλεισμένο των θυρών και τα περαιτέρω τώρα είναι ιστορικά γιατί είναι τα πρώτα στο γερμανικό ποδόσφαιρο από το 1963 και μετέπειτα. Από εκεί πέρα. Δεν περιμένεις ρυθμό δηλαδή. Δεν περιμένεις ρυθμό ιδιαίτερο. Ρυθμός δύσκολος. Δηλαδή μίλησα τώρα αυτές τις μέρες και τα λοιπά με κάποια live που κάνουμε και εδώ πέρα στα social media με ανθρώπους που ασχολούνται με το. Με την ενδυνάμωση, με την αντοχή, με τις προπονήσεις, με παίχτες οι οποίοι θα ξεκινήσουν τώρα και αυτή την δράση. Δύσκολο να κάνεις τώρα προπόνηση σπίτι σου με τη διάθεση, με πόση όρεξη το κάνεις δηλαδή. Να κάνεις προπόνηση με δύο, να πηγαίνεις, να μην μιλάς με κανέναν σχεδόν και να κάνεις απλά αυτά τα πραγματάκια. Να κάνεις τώρα άντε μία εβδομάδα προπονήσεων ομαδική. Θα προλάβεις να έχεις μάθει όλες τις τακτικές, όλες τις κινήσεις μέσα στο γήπεδο. Η Augsburg άλλαξε προπονητή, η Χέρτα τώρα πήρε τον Λαμπαντία. Οι άλλοι μπορεί να θέλουν να δοκιμάσουν κάποια άλλα πράγματα, γιατί η Βέρντερ δεν γίνεται για παράδειγμα να συνεχίσει έτσι η Βέρντερ με την ίδια τακτική που έχω μάθει και εγώ απ' έξω. Εγώ Άλκη μου αν είχε live θα βλέπα και Ιωνικός Χαϊδάρη το Σαββατοκύριακο. Πόσο μάλλον Dortmund Schalke. Είσαι λίγο απελπισμένος. πόσο μάλλον Dortmund Schalke. Δεν με νοιάζει, έβλεπα και Γάλεο Κισαμικός. Ό,τι θες βλέπω. Αγία Παρασκευή, Άγιο Θεόδωρη. Πάντως Schalke να πούμε
για όσους δεν γνωρίζουν ότι θα έχουμε 5 αλλαγές. Συμφώνησαν όλες οι ομάδες που τις λέγανε. Νομίζω ευνοούνται ξεκάθαρα οι δυνατοί που έχουν μεγάλο βάθος πάνω. Ναι, μη φωνάζετε ότι έγινε παρανομία. Έβαλε και τέταρτη αλλαγή. Το δικαιούται. Εντάξει. Ναι. Νομίζω και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Τώρα, αν έχει τον άλλο να έχει τον πάγκο της Μπάγκεν και άλλο να έχει τον πάγκο της Ουνιών Βερολίνου, ας πούμε. Εντάξει. Ναι, ξεκάθαρα. Κάτι τελευταίο, Άλκη, για να σας αφήσουμε, για να κλείσουμε κι εμείς. Θα έλεγε σε κάποιον παίκτη του στοιχήματος που θα φάει τα σίδερα να στοιχηματίσει ή απλά να απολαύσει και να περιμένει και να παίξει έτσι και το καλό 5-10 ευρώ, ας πούμε, 2 ευρώ για να περάσει η ώρα του. Περισσότερο το δεύτερο. Περισσότερο το δεύτερο. Εντάξει, δηλαδή, δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο να προέρχονται οι ομάδες από κανονική καλοκαιρινή προετοιμασία, να έχουν δώσει 2-3-4 δυνατά φιλικά, μερικές να έχουν παίξει προκριματικά Ευρώπης και να ποντάρουμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική ή τώρα. Νομίζω το τώρα είναι το πιο δύσκολο. Δηλαδή, δεν έχουν γίνει καν κανονικές προπονήσεις, δεν έχουν δώσει ούτε φιλικά, ούτε καν ομάδα με ομάδα ή δεύτερη ομάδα ή ομάδες νέων δεν μπορούν να γίνουν φιλικά. Ναι, γιατί ανεβάσει... λες, ακυρώνονται φόρμες, η δύναμη της έδρας, στατιστικά, ακυρώνονται τα πάντα, εντάξει, momentum ομάδα. Το να γράψω εγώ, ας πούμε, σε ένα αφιέρωμά μου στοιχηματικά ότι η Κολονία πήγαινε τρένο και δεν ευνοήθηκε από τη διακοπή, είναι λογικό που και πάλι μπορεί να συνεχίσει ανάλογα. Η Bayern πήγαινε τρένο, η Hoffenheim ήταν deforme, η Wolfsburg ήταν... μέχρι μάτς χωρίς ήττα. Όλα αυτά είναι εύλογα, ναι, αλλά εν τέλει τώρα που θα ξεκινήσει η δράση δεν έχουν καμία σημασία όλα αυτά. Δηλαδή θα είναι το ίδιο συμπαγή στη μία άμυνα, δεν θα είναι, θα κουτουλάνε όντως μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, δεν θα παίξεις. Ή θα παίξεις και το καλό. Εγώ αναγκαστικά θα πρέπει να προτείνω κιόλας στοίχημα και τώρα θα έχω αντί για 2 βλέμματα, θα έχω 200 βλέμματα από πάνω που θα είναι πιο δύσκολο. Επίσης τονίζω ότι μερικές φορές δεν πιάνουμε στις καλές εποχές που τα βλέπουμε ξεκάθαρα. Έτσι θα πιάσουμε τώρα. Ναι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Προτείνεις ένα σημείο. Λέμε, δηλαδή, εδώ στο λαό της Θεσσαλονίκης που μας ακούει. Ντόρτμουντ, Σάλκε, άσος, ρε παιδιά. Ντόρτμουντ, δεν θα γίνω φίλος με αυτό, η αλήθεια είναι. χωρίς το βασικό άξονα στο κέντρο, χωρίς ακόμα Ρόης, με Σάλκε να θέλει πάντα να κάνει χαλάστρα στην Ντόρτμουντ και να έχει κίνητρο και χωρίς κόσμο. Δεν πάει άσο το μάτς, η αλήθεια είναι. Να μου έλεγε χαμηλό σκορ, ποιο να μας βλέπεις, λοιπόν. Ποιο μας βλέπεις, αν βλέπεις κάτι, σήμερα Παρασκευή. Ή ακόμα δεν έχεις διαβάσει και δεν έχεις εμπνεύσει. Όχι, τα διαβάζω, σε επεξεργασία είμαι. Είμαι σε επεξεργασία. Βλέπω χαμηλό σκορ στο Hoffenheim Hertha. Που δεν είχε μάλιστα και μερικές αποσύρες. 3-3. 3-3 θα λύσει. Το λες σε μένα αυτό, που πότε ήταν το 2011, είχα δώσει το ιστορικό Άντερ Σάλκε Λεβερκούζεν και είχε έρθει το 7-4. 7-4, παιδιά, που στα προηγούμενα μάτια οι δύο ομάδες αυτές δεν είχαν κάνει φάση, όχι γκολ. Δεν είχαν κάνει φάση. Άντερ μεγάλο, παιδιά, και έτσι. Και όχι τίποτα τρελό, Άντερ στο 90. Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όλοι σκεφτόμαστε ότι μετά τις διακοπές δεν θα μπουν πολλά γκολ. Και γιατί, ρε φίλε, να είναι ανοργάνωτες οι άμυνες. Να μπουν πολλά γκολ. Μπορεί να γυρίσει ανάποδα. Δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτή είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Ο Φρέντι Μπόμπιτς, ο εκτελεστικός διευθυντής της Άιντραχτ, είπε: μην επλαγείτε αν δούμε κάποιο 5-5. Ναι. Αυτή είναι μία όψη. Η άλλη όψη είναι όντως ότι δεν θα στρίβουν οι ομάδες, δεν θα μπορούν να αλλάξουν πάσα και έτσι θα περιοριστούν σε όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ το Λιψία Φράιμπουργκ, που η Φράιμπουργκ είναι και καλύτερη εκτός έδρας και είναι συμπαγής ομάδα. Άμα ο Άσος και over 2,5 δίνει, ας πούμε, ένα 60-70-80, γιατί να ρισκάρω. Και αν θα μείνει στο 1-0, αν θα μείνει στο 2-0, αν κολλήσει η Λειψία, δεν ξέρεις. Άρα λοιπόν, είναι δύσκολη. Για να σε αποχαιρετήσουμε, να απολαύσουμε τους αγώνες μέσα στους Κοσμοτέ, ας παίξουμε και ένα 2-3 ευρώ έτσι για το κάνα σκορ, κάνα χαβαλέ, ας πούμε να περάσει η ώρα. Ανοίγματα νομίζω δεν είναι. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν είναι ώρα για ανοίγματα. Πολύ νωρίς. Να βγάλουμε τα σπασμένα και άντε να πέσουμε με τα μούτρα. Είναι πολύ νωρίς και ξέρετε πολύ καλά ότι όταν υπάρχουν λίγες επιλογές, ο Μπουκ δεν κοιμάται. Δηλαδή δεν θα πει ελάτε παιδιά παίξτε και σας μοιράζω χρήματα. Το ξέρουμε πρώτο χέρι. Στη Λευκορωσία είδατε πώς ξεκίνησαν τα πράγματα φυσιολογικά και ξαφνικά μόλις έπεσε ο κόσμος και με έμαθε «Α, παίζουν μπάλα εκεί». Είδαν κάτι βολεμένα άντερ που οι άλλοι έχουν να σκοράρει 3 μάτς, 3-5 μετά η Μπάτε Μπόρισοφ προχθές. Τι να λέμε, εντάξει. Η Μπάτε Μπόρισοφ είναι και Μπάτε Μπόρισοφ, εντάξει. Ας μην θυμηθώ κάτι μάτς με μια ομάδα της πόλης, δεν θυμάμαι πώς είχαν λήξει. 1-4 εκεί, 0-3 εδώ. Δεν θυμάμαι, Χρυσάδε, που αναφέρεις. Δεν θυμάμαι. Άρα και ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Άρα. Επειδή έχετε διάθεση για μπαλίτσα, έχει Zweite Liga όντως.
Ναι. Την ανέφερα πριν, αλλά έχει και νωρίς τη Zweite Liga, Σάββατο 2 ματσάκια, 2 η ώρα. Άρα πες μας, ναι, τι ώρα, 2 η ώρα το Σάββατο αρχίζει το μπανιστήρι. 2 η ώρα το Σάββατο, ναι, έχει Bochum, έχει και Καλσρούι Ντάμστατ. Και την Κυριακή έχει 4 ματς ταυτόχρονα, 2.30 και πολύ ωραίο ματς ελληνικό, Σαν Πάολι Νιρεμβέργη με Διαμαντάκο Μαυροπάνο. Αντίπαλοι. Μια χαρά, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Άλκη. Καλή δύναμη. Θα γεννήσουμε τα Σαββατοκύριακα. Ευχαριστώ. Έτσι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον καλό συνάδελφο. Πολύ ωραία κουβέντα. Όλοι κάθονται και αυτοί το Σαββατοκύριακο. Είδες βαθμολογία, λέω. Θερμοκρασία. Είδα τη θερμοκρασία στην Ιερουσαλήμ, 41. Στη Θεσσαλονίκη την είδες. Έλα, εντάξει, φίλε. 5 πάνω, 5 κάτω. 37 έλεγε, ρε φίλε, το Σάββατο. 37! Κοίταξε. Εγώ έβλεπα την περασμένη εβδομάδα ότι λέγανε ότι εχθές Πέμπτη θα χτυπήσουν οι θερμοκρασίες 39. Δεν χτυπήσαν 39. Όχι, δεν το υιοθετώ. Δεν ασπάζουμε τόσο, ξέρεις, από τις προβλέψεις. Εγώ παρακολουθώ το weather στο κινητό μου και πέφτει ακριβώς ακόμα, φίλε, και στους αέριδες. Ναι. Γενικότερα τις προβλέψεις των μετεωρολόγων δεν τις λαμβάνω σοβαρά, ότι θα έχει ζέστη, θα έχει ζέστη. Όπως είναι και ένα στο TikTok, ένα ωραίο που λέει είχε πολύ αραία χθες. Είχε πολύ αραία. Λοιπόν, νομίζω κλείσαμε με τον καλύτερο τρόπο σήμερα. Έτσι. Άρα θα έχει και μπαλίτσα το Σαββατοκύριακο. Θα έχει, παιδιά, μπαλίτσα το Σαββατοκύριακο. Zweite Liga και Bundesliga. Απλώς θα ξαναπώ εγώ, γιατί όλοι είμαστε παίκτες του στοιχήματος λίγο πολύ. Μην πέσετε, παιδιά, με τα μούτρα. Δεν έχω παίξει ποτέ Γερμανία. Premier League έχω παίξει. Ναι. Ό,τι και να. Γιατί έχει και Νότια Κορέα έχει και Λευκορωσία και Γερμανία και κάτι άλλο που δεν κατάλαβα, κάτι σημαίες περίεργες. Μην πέσετε με τα μούτρα μετά από 2 μήνες αποχής. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Συνετά. Παίξτε 2, 3, 5, 10 ευρώ για το χαβαλέ. Δείτε και τα ματσάκια σας. Έτσι. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως και ο συνάδελφος, ο Άκης Αυδαράς, είπε ότι περιμένει αρκετά κρούσματα. Θα τα δούμε στην πορεία. Μακάρι να είναι τα λιγότερα δυνατά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Νομίζω θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Λίγα λεπτάκια. Να πω απλά εγώ, επειδή έχω βέβαια πληροφόρηση μέσω κινητό, όπως αντιλαμβάνεστε και με μηνύματα, ότι έχει ολοκληρωθεί η τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στον κύριο Γεραπετρίδη, τον κύριο Καρυπίδη, τον κύριο Αρβανίτη. Τα μηνύματα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι θετικά, όπως αντιλαμβάνεστε. Το ζήτημα είναι αυτό το θετικά. Και η καλή πρόθεση και διάθεση, και ναι, εμείς θα σταθούμε στο πλευρό του Άρη και τα λοιπά, όπως έχουμε σταθεί σε όλες τις ομάδες. Αυτό γίνεται πάντα. Θέλω να το δούμε και στην πράξη. Αναμένεται μια ανακοίνωση καλώς εχόντων των πραγμάτων από ΠΑΕ και Ερασιτέχνη Άρη για πιο διεξοδική τοποθέτηση. Στις 5, All About Άρης On Air, θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Κάνε ένα πλάνο για το χειρότερο σενάριο. Το έχω το πλάνο αυτό. Δείξτε τι γίνεται. Αυτό ξεκίνησα εγώ. Εγώ με αυτό ξεκινάω. Και αν αλλάξει και μου έρθουν οι μεταγραφές, θα κάνω και μεταγραφές. Αν δεν αλλάξει, μην βρεθείς πάλι. Όχι, σε απρόκειτο, γιατί αν δεν αλλάξει, θα είναι πράγματα δύσκολα. Αν είσαι λοιπόν, θα αλλάξει. Πάγαμε και λιτά από τον Κωστή. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Τα λέμε τη Δευτέρα εμείς.